Καλησπέρα σας. Αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων και των αρχών του κόμμα, φίλες και φίλοι, ο Ιατρικός Σύλλογος της Κουρδίας σας καλωσορίζει στη σημερινή ημερίδα και σας ευχαριστεί που μας θυμάται με την παρουσία σας. Επίσης, ευχαριστούμε τα μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη της σημερινής εκδήλωσης. Σκοπός της σημερινής μας πρόσκλησης είναι να συζητηθούν τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίοδου. Παράκληση να επικεντρωθούμε στις προτάσεις βελτίωσης της απαράδεκτης σημερινής κατάστασης υγείας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε στο τέλος της συζήτησης να έχουμε βάλει όλοι μας πάλι το χεράκι, ώστε να μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον της πολυπόθητης υγείας που τόσο πολύ ταλανίζεται τα τελευταία χρόνια. Ενημερωτικά, ερωτήσεις θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση του τοποθετήσεως. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλης Λουκάς, έχει το λόγο. Γεια σας. Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου σας χαιρετίζω και εγώ. Σας ευχαριστώ που τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη. Το θέμα μας είναι ένα δύσκολο θέμα. Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια περίθαλψη και δύσκολο διότι το καιρό της κρίσης στην πατρίδα μας έχει πέσει και αυτό το μεριτερίδι. Δυστυχώς, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια περίθαλψη νοσεί βαθύτατα. Θεωρούμε ότι μία από τις αιτίες αυτής της κατάστασης είναι η εφαρμογή από 1η-1η του 12 του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης του περίφημου ΕΟΠΗ. Είναι ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς δεν εξασφαλίζει αυτά που πρέπει να εξασφαλίζει κάθε σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Δηλαδή την ελεύθερη επιλογή γιατρού από τον ασθενή και τη δυνατότητα να λειτουργεί ο γιατρός σύμφωνα με τα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζει. Δυστυχώς και για τον γιατρό και για τον ασθενή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Ο γιατρός αμείβεται με απαράδεκτη αμοιβή σε σημείο να μην καλύπτονται ούτε τα τρέχοντα έξοδα ενός μέσου γιατρίου και αποτέλεσμα αυτού είναι οι περισσότεροι γιατροί να είναι εκτός αμοιβής. Από την άλλη πλευρά, και οι γιατροί οι οποίοι είναι εκτός ΕΟΠΗ δέχονται μια μεγάλη μείωση του όγκου δουλειάς τους, αποτέλεσμα βέβαια της κρίσης την οποία βιώνει ο πληθυσμός της χώρας. Έτσι λοιπόν, ο ασφαλισμένος και τα άρα τα περί του αντιθέτου διατιτανιζόμενα δεν έχει ούτε τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής γιατρού και κυρίως δεν έχει δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Πρωτοβάθμια κυρίως. Αναγκάζεται λοιπόν για να εξασφαλίσει μια τέτοια δωρεάν περίθαλψη να προσφύγει στις δομές του ΕΣΥ, στα κέντρα υγείας και στο νοσοκομείο και αυτό βεβαίως έχει σαν αποτέλεσμα να σωρευτεί όγκος δουλειάς στις συγκεκριμένες δομές και παράλληλα οι εργαζόμενοι στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία βλέπουν τους μισθούς τους και τις εφημερίες τους να προτιμώνται, να καταβάλλονται ετεροχρονισμένα και ο φόρτος εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα και λογικό είναι οι συνάδελφοι να διαμαρτύρονται και να κινητοποιούνται. Είναι υποχρέωση λοιπόν της πολιτείας και αυτή είναι η πρώτη πρόταση που πρέπει να κάνουμε ως φορείς και ως ιατρικός σύλλογος της πολιτείας να κάνει πιο ελκυστικό τον ΕΟΠΗ και για τους γιατρούς και για τους ασφαλισμένους. Έτσι ώστε να στελεχωθεί με τον αναγκαίο αριθμό γιατρών, οπότε και οι γιατροί να είναι εντός του ΕΟΠΗ, εντός του συστήματος αυτού του πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ο ασφαλισμένος να έχει δωρεάν την περίθαλψη. Βεβαίως, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ο αριθμός των ανασφάλιστων συμπολιτών μας, ο οποίος έχει βιωμωθεί επικίνδυνα και λόγω της κρίσης τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει ευκαιριακά και πρόσκαιρα, όπως παράδειγμα είναι η προσπάθεια στην οποία συμμετέχει και ο Ιατρικός Σύλλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κοινωνικό Ιατρείο. Αυτό πρέπει να είναι πρωτοβουλία της πολιτείας, ούτως ώστε να εξασφαλίσει αυτό το πρόβλημα που γίνεται από κοντά πολύ μεγάλες διαστάσεις. Επίσης, θα πρέπει σε θέματα προληπτικής ιατρικής να γίνουν παρεμβάσεις, διότι είναι γεγονός ότι οι ασθενείς, λόγω της κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τομέα της περίθαλψης, αμελούν οπωσδήποτε τα θέματα προληπτικής ιατρικής. Και βεβαίως όχι μόνο τα θέματα προληπτικής ιατρικής, είναι πολλοί ασθενείς που έρχονται στα ιατρεία και δεν έρχονται και όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Σου αναφέρουν ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δυστυχώς λόγω της οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.
Πρέπει να παρέμβει λοιπόν η πολιτεία σε αυτά τα θέματα, διότι είναι βέβαιο ότι θα εμφανιστούν ασθένειες που είχαν πολύ καιρό να εμφανιστούν, όπως είναι η φυματίωση, και γενικώς το επίπεδο περίθαλψης και επίπεδο υγείας στη χώρα θα υποστεί δραματική μείωση, πράγμα το οποίο σημαίνει θα υποστεί μείωση το επίπεδο του πολιτισμού μας. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στα τεκτενόμενα στον νομό μας. Το κέντρο υγείας, έχοντας αυξημένο φόρτο εργασίας, για τους λόγους που προαναφέραμε, έχει να αντιμετωπίσει και το επιπρόσθετο πρόβλημα ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συνταξιοδοτηθεί 3 γιατροί του παθολογικού τομέα και οι μικροβιολόγος, χωρίς να έχει αντικατασταθεί κανείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολη είναι η διεκπεραίωση των περιστατικών που είναι αυξημένα και καταλαβαίνετε πόσο δίκιο έχουν οι συνάδελφοι όταν διαμαρτύρονται και κινητοποιούνται. Θα πρέπει να είναι θέση όλων μας, η θέση που έχετε στο τις προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Εσποδίας, που λέει ότι πρέπει να μην ισχύσει ο νόμος που προβλέπει ότι για κάθε 5 με 10 συνταξιοδοτήσεις αποχωρήσεις θα προσλαμβάνεται ένας. Είναι σίγουρο ότι αν ισχύσει αυτό στο νομό μας, θα κλείσει και το κέντρο υγείας και το νοσοκομείο. Είναι απαράδεκτο, οδηγεί το ΕΣΥ σε μαρασμό και οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι απέτησή μας αυτό να μην εφαρμοστεί, ειδικά στον ακριβικό νομό μας με τις ιδιαιτερότητες που έχει. Επίσης, καλό θα ήταν για μια πρόσχερη βελτίωση της κατάστασης στο κέντρο υγείας να απαιτήσουμε, να ζητήσουμε να μεταφερθεί ένας γιατρός από το κέντρο υγείας Παραμυθιάς στο κέντρο υγείας Οικουμενίτσας. Ευτυχώς το κέντρο υγείας Παραμυθιάς υπάρχει επάρκεια σε ιατρικό προσωπικό και από ό,τι έχω κάνει μια πρώτη συζήτηση με τους διευθυντές των κέντρων υγείας, αυτό υπάρχει μια θετική προδιάθεση. Όσον αφορά τη μονάδα του ΙΟΠΗ, το πρώην ΙΚΑ δηλαδή, και εκεί όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που θα αναφερθούν, υπάρχει μια αυξημένη επισκεψιμότητα των ασφαλισμένων, διότι και εκεί υπάρχει μια δωρεάν περίθαλψη, αλλά τελευταία δεν έχουν ανανεωθεί συμβάσεις τόσο της μικροβιολόγου όσο και της πνευμονολόγου. Ειδικά το θέμα με τη μικροβιολόγο είναι πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει μικροβιολόγος ούτε στο κέντρο υγείας ούτε στον ΕΟΠΗ. Άμεση λοιπόν είναι η ανάγκη πρόσληψης μικροβιολόγου για να εξυπηρετούνται δωρεάν οι ασφαλισμένοι. Ευτυχώς υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από τους μικροβιολόγους που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αλλά πληρώνουν ένα 15% οι ασφαλισμένοι. Θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα και για δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Επίσης, στο κέντρο υγείας Παραμυθιάς, όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, είπαμε η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κέντρο υγείας το οποίο λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά. Ένα πρόβλημα που υπάρχει όμως είναι ότι δεν υπάρχει, έχει πάνω συνταξιοδοτηθεί ένας οδηγός ασθενοφόρου και υπάρχει το αίτημα στη βάρδια που δεν υπάρχει οδηγός του ασθενοφόρου να καλύπτει το ΕΚΑΒ σταθμεύοντας πιο κοντά. Παραδείγματος χάρη στο νεοχώριο. Οπότε και να υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στο έκτακτο περιστατικό και παράλληλα μπορεί να αντιμετωπιστεί κάποιο έκτακτο ατύχημα στην εγκρατεία. Αυτό σε πρώτη προτεραιότητα είναι μια πρόταση πρώτης προτεραιότητας. Μια πρόταση δεύτερης προτεραιότητας είναι ότι στα πλαίσια της πιο ορθολογικής και γρήγορης και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΕΚΑΒ, ίσως πρέπει να εξεταστεί τους θερμίους μήνες και σε ώρες αιχμής να σταθμεύει ασθενοφόρος σε πολυσύχναστα και επικίνδυνα για ατυχήματα σημεία. Επαναλαμβάνω, είναι δεύτερη προτεραιότητα πρόταση την οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν θέματα και στα υπόλοιπα κέντρα υγείας και στο κέντρο ψυχικής υγείας, τα οποία θα τα αναφέρουν οι επόμενοι εισηγητές. Δεν θέλω να καταναλώσω άλλο χρόνο σε αυτό το αντικείμενο. Εδώ θα αναφερθώ στα προβλήματα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, τα οποία πολύ καλαφυρά και εύστοχα παρουσίασαν οι γιατροί του ΕΣΥ στην εκδήλωση που είχαν πρώτη ημέρα. Αρχικά, βέβαια, θα πρέπει να τονίσω ότι τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον που έχω ήδη αντίληψη, πάει για θέση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσποδίας ήταν η δημιουργία νοσοκομείου στην Οικουμενίτσα. Αυτό όχι γιατί είναι πρωτεύουσα του νομού ή για τουριστικούς λόγους. Ποτέ δεν πρέπει να επικρατούν τέτοιοι λόγοι σε τέτοιες σοβαρές επιλογές.
Βεβαίως, ο λόγος είναι διότι η θέση είναι νευραλγική, είναι στο κέντρο του νομού, γύρω από την πρωτεύουσα αυτού του νομού σωρεύεται το 70-80% του πληθυσμού του και παράλληλα το Κωνσταντινούς Μίνερ με την Εγνατία Οδό και τον Νέο Μένα πολλαπλασιάζεται αυτός ο πληθυσμός. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, οι ανάγκες των υπηρεσιών ενός νοσοκομείου πλησιάζονται, πολλαπλασιάζονται. Και βεβαίως αυτές οι ανάγκες εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα όταν αυτό το νοσοκομείο είναι στο σημείο που πρέπει, που είναι το σημείο της οικουμενίτσας. Και βέβαια, βασικό κριτήριο για το γεγονός το που θα είναι ένα νοσοκομείο είναι πώς αντιμετωπίζονται τα σοβαρά περιστατικά. Δηλαδή, καρδιοπαθείς με έμφαρμα, ανακοπή, πολυτραυματίες, πολυκαταγματίες, ασθενείς με εσωτερική αιμορραγία, έχει τεράστια σημασία η ίδια η προσέλευση του στο νοσοκομείο για την αποκατάσταση της υγείας τους. Έτσι. Αυτό όπως καταλαβαίνετε εξυπηρετείται πολύ καλύτερα από το νοσοκομείο με ένα νοσοκομείο στην Οικουμένητσα. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα, διότι πραγματικά έχω παρεξηγηθεί και από τους συναδέλφους. Το πρώτο είναι, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, είμαι ιδιώτης ως εταιρικός που δραστηριοποιούμε στην Οικουμένητσα. Σκεφτείτε λοιπόν, το στενά προσωπικό μου συμφέρον ποιο είναι, να λειτουργεί ένα νοσοκομείο με γενική ομολογία καλή ορθοπαιδική κλινική στους χιλιάδες ή στην Οικουμένητσα. Η απάντηση νομίζω είναι προφανής. Αλλά επίσης είναι ξεκάθαρο ότι ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου πρέπει να με ενδιαφέρει όχι το προσωπικό μου συμφέρον, αλλά το γενικό καλό της ιατρικής κοινότητας και των ασφαλισμένων και αυτό νομίζω εξυπηρετεί συγκεκριμένη πρόταση. Δεύτερον, αν παρενθονολογώ, δεν το κάνω για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για να δείξω ότι αν τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση να γίνει η επέκταση στο νοσοκομείο Φιλιατών και παράλληλα να γίνει και το ΤΕΠ, παγκόσμια πρωτοτυπία, πουθενά άλλο δεν υπάρχει ΤΕΠ χωρίς να υποστηρίζεται από νοσοκομείο. Αυτό έγινε γιατί οι φορείς δεν είχαν μια ενιαία θέση. Αν οι φορείς είχαν ενιαία θέση, πιστεύω αυτό δεν θα γινόταν και αυτή τη στιγμή θα είχαμε νοσοκομείο στην Οικουμένητσα. Βέβαια, ούτε εθεροβάλλον είμαι, ούτε ουτοπιστής. Γνωρίζω πολύ καλά πως με τα σημερινά δεδομένα και την παρούσα οικονομική συγκυρία, η μόνη θέση που μπορούμε να στηρίζουμε απάντες είναι η καλή λειτουργία του νοσοκομείου των Φιλιατών. Ξεκάθαρο και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι τραγική. Ελλειπής χρηματοδότηση, ανυπαρξία προσλήψεων για τις όποιες αποχωρήσεις, συνθήκες εργασίας απαράδεκτες και ελλείψεις σε βασικά υλικά συνθέτουν ένα επικίνδυνο σκηνικό και γι' αυτό ορθώς κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν με τη δεδομένη υποχρηματοδότηση, με κονδύλι σαφώς χαμηλότερο από το περσινό, να διεκδηλωθεί και η μεταφορά του νοσοκομείου στη νέα πτέρυγα, τόσο των κλινικών όσο και των μηχανημάτων. Σαφώς πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκή χρηματοδότηση, τόσο για τη μεταφορά στη νέα πτέρυγα, όσο και για την πρόσληψη προσωπικού και ειδικά εξειδικευμένου όπου χρειάζεται. Τέλος, όσον αφορά τη λειτουργία του ΤΕΠ. Πρέπει η πολιτεία να ξεκαθαρίσει τι μένει γενέστερα. Οι επιλογές σαφώς είναι δύο. Αν θα λειτουργήσει το ΤΕΠ, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι θα υπάρχει μια πρόσληψη προσωπικού άνω των 100 ατόμων. Επειδή όπως προείπα, στο ΤΕΠ θα πηγαίνουν σοβαρά περιστατικά, αυτά τα περιστατικά όπως καταλαβαίνετε, αφού αντιμετωπιστούν σε πρώτο βαθμό και ανατακτούν, στη συνέχεια θα πρέπει να διακομιστούν σε νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Η διασύνδεση του ΤΕΠ είναι και πρέπει να είναι με το νοσοκομείο Φιλιατών. Αν όμως το νοσοκομείο Φιλιατών δεν διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως δεν διαθέτει σήμερα, είναι πολύ πιθανό ένα περιστατικό σοβαρό που στην πορεία θα χρειαστεί νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας να χρειαστεί να διακομιστεί από το νοσοκομείο Φιλιατών στο νοσοκομείο Ιαννίνων και να γίνονται έτσι όχι μόνο σπατάλη χρόνου και χρημάτων, αλλά να έχουμε επί της ουσίας και διακινδύνευση της υγείας του συγκεκριμένου ασθενούς. Άρα λοιπόν, η θέση μας πρέπει να είναι σαφής. Εφόσον θα λειτουργήσει, αποφασίσει η πολιτεία να λειτουργήσει το ΤΕΠ, ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργήσει και μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Φιλιατών. Βεβαίως, πεποίθηση του Ιατρικού Συλλόγου και πολλών άλλων είναι ότι τη στιγμή που η πολιτεία δεν διορίζει αυτούς που συνταξιοδοτούνται, είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά να διορίσει πάνω από 100 εργαζόμενους στο ΤΕΠ.
Γι' αυτό λοιπόν, αυτό μάλλον θα έχει δύο συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι το ΤΕΠ, μένοντας κάποια χρόνια χωρίς λειτουργία, είναι σίγουρο ότι θα υποστεί τέτοιες φορές και ζημιές που μετά από 5-10 χρόνια δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ο ΣΤΕΠ. Και η δεύτερη συνέπεια είναι η μη σωστή λειτουργία του θα επιφέρει τα όποια πρόστιμα θα επιφέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εναλλακτική πρόταση λοιπόν δική μας είναι ότι εφόσον η πολιτεία δεν αποφασίσει να λειτουργήσει το ΤΕΠ όπως προείπαμε, να αποφασίσει αλλαγή της χρήσης του τώρα που κτηριακά είναι έτοιμο, τα μηχανήματα όμως ακόμα δεν έχουν εγκατασταθεί. Κάνοντας λοιπόν αυτή την αλλαγή της χρήσης του, τι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε? Πρώτον, να μεταφερθούν στο ΤΕΠ αφενός με ιατρικές υπηρεσίες του ΙΟΠΗ, πρωινικά και του Κέντρου Υγείας Συνήθιτσας, και έτσι θα εξασφαλίσουμε καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και πληρέστερη ιατρική αντιμετώπιση. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε στη θέση του Κέντρου Υγείας να μεταφερθεί το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι σε ιδιόκτητο κτίριο και έχει έξοδα. Και τέλος, το κτίριο του πρώην ΙΚΑ θα μπορούν να μεταφερθούν διοικητικές δομές του ΙΚΑ, πρώην ΟΠΑ, πρώην ΤΕΒΕ, ΟΑΕ κτλ. Που και αυτές δεν είναι ιδιόκτητες, οπότε μπορούν να μεταφερθούν και να είναι όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ στα κτίρια του ΙΚΑ. Είναι μια πρόταση λοιπόν η οποία εξοικονομεί και πόρους. Και αυτό μην το βλέπουμε έτσι, διότι προτάσεις που εξοικονομούν πόρους συνήθως εισακούονται τα παραπάνω κλιμάκια. Αυτές είναι οι προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπονδίας. Σας έχουν διανεμηθεί και τις έχετε. Θα παρακαλούσα τους επόμενους ομιλητές να τοποθετηθούν επ' αυτών των προτάσεων. Βεβαίως, εφόσον υπάρχουν συμπληρωματικές προτάσεις, θα κατατεθούν και αυτές. Και στη συνέχεια, στις προτάσεις τις οποίες συμφωνούμε, θα τις προωθήσουμε στα κέντρα λήψης απόφασης, στα κόμματα, στο κυβερνό, στην αντιπολίτευση κλπ. Να έχουμε τη θέση τους και αφού δούμε ποια είναι η θέση τους, θα μπορούμε να επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είχε προσφυγεί στη σημερινή εκδήλωση ο διοικητής και πρόεδρος της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Ιατρών κ. Μπορδήμος, αλλά λόγω προσωπικού προβλήματος αναγκαστεί να παρευρεθεί. Στη θέση του θα μιλήσει η κυρία Νικολοπούλου, η οποία είναι εκπρόσωπος των γιατρών του ΕΣΥ για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επέμβαση. Κυρία Νικολοπούλου. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι η Ειρήνη Νικολοπούλου. Είμαι αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο των γιατρών, γιατρός του ΕΣΥ, διευθύντρια. Και όπως ακούσατε, είμαι και εκπρόσωπος της Συνδικαλιστικής Επιτροπής όλων των γιατρών του ΕΣΥ του νομού. Ο κύριος Μποροδήμος μου είπε να πω απλώς τη θέση του πάνω στο ΤΕΠ, πιο ειδικά, που είναι η κοινή θέση, και εγώ με τη σειρά μου, σαν αντιπρόσωπος των γιατρών της Δημόσιας Υγείας, θέλω να πω ότι ακούγοντας τις θέσεις που εκθέσατε, σαφώς στηρίζουμε. Και είναι πολλές κοινές οι θέσεις του Ιατρικού Συλλόγου, τα αιτήματα είναι δίκαια, άλλωστε ο στόχος είναι κοινός. Ο ασθενής είναι η παροχή ποιοτικής περίδοξης στον ασθενή. Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίδοξης, σε εμάς πέφτει κυρίως και το κομμάτι της δευτεροβάθμιας, δηλαδή το νοσοκομείο. Όμως, μιας και ο Ιατρικός Σύλλογος είναι εκπρόσωπος όλων των γιατρών του νομού, ιδιωτών και γιατρών του συστήματος δημόσιας υγείας, θα σας εκθέσω εγώ τις θέσεις μας, τους προβληματισμούς μας και τι προτείνουμε, βέβαια πάνω από αυτά που είπατε εσείς, ίσως βγουν κάποια συμπεράσματα, δώσω απαντήσεις και στις δικές σας προτάσεις. Εκείνο που βλέπουμε μέρα με τη μέρα είναι ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Στον χώρο μας διαπιστώνουμε διαδικασίες ανησυχητικές για τις οποίες αρχικά δεν ήμασταν κακύποπτοι. Δυστυχώς, το κράτος άλλα λέει και άλλα πράγματα. Η πολιτική που εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια στον χώρο της υγείας απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι αθώο. Παραδείγματος χάρη, το νοσοκομείο του Δημοτήπου έγινε κέντρο υγείας. Το νοσοκομείο του Γουμένεστα στο ίδιο. Το νοσοκομείο Λίμνου και Ικαρίας μόλις προχθές, 3/6, κέρδισε την αυτονομία του από το νοσοκομείο Μυτιλήνης και την ύπαρξή του χάρη στις δυναμικές κινητοποιήσεις των κατοίκων που κατέβηκαν με βαπόρια στην Αθήνα. Και εδώ όλα ξεκίνησαν προτριετίας το 2010 στο δικό μας το νοσοκομείο,
νομίζοντας ότι με την συγχώνευσή του θα γίνει η αναβάθμιση του σε πανεπιστημιακό. Το νοσοκομείο μας πάντα 2 χρόνια και δεν είδε κανένα καλό από αυτή τη συγχώνευση. Και επιτέλους, την 1η-1η του 2013, ανεξαρτητοποιηθήκαμε. Ωστόσο, να χαρούμε? Μάλλον όχι. Από τους αριθμούς φαίνεται ότι συρρυκνωνόμαστε, αποδυναμωνόμαστε. Και για τον λόγο του αληθές, μία έρευνα του προϋπολογισμού των οικονομικών του νοσοκομείου που έκανα την τελευταία τριετία, το 2011-2012-2013, απέδειξε όλα τα παραπάνω. Από το 2010 και μετά, κανένα έσοδο δεν υπήρξε στο νοσοκομείο από τα φυλώμενα ποντήλια, τον ασφαλιστικό ταμείο, ΕΟΠΗ και όλων των άλλων. Ούτε 1 ευρώ, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Για το 2011, οι χορηγίες του δημοσίου στο νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας ανέρχονταν στα 4.126.000. Για το 2012, 2.267.000 ευρώ, λίγο παραπάνω από το μισό. Για το 2013 έως τον Ιούνιο, μόλις 986.000 ευρώ. Και από αυτά πρέπει να αποκληρωθούν λειτουργικά έξοδα του τελευταίου τριμήνου του 2012. Τον Δεκέμβρη το νοσοκομείο πηγαίνει σε στάση πληρωμών για τα έξοδα. Ποιος προμηθευτής λοιπόν θα προσφέρει? Είναι λοιπόν αξιοθαύμαστο που λειτουργούμε αξιοπρεπώς και αυτό γίνεται με δωρές. Δεν σας στείλαμε να αγοράσετε βαμπάκι, ενόπλευμα, γάσκες, γάντια, σύριγγες, οροσυλλέκτες, όπως τα άλλα νοσοκομεία. Γιατί οι αποθήκες έχουν αποθέματα από δωρεές του Λιμενικού Ταμείου και του Αθανασοπουλίου Ιδρύματος. Δεν αντιληφθήκατε αυτές τις ελλείψεις, που τότε θα σας έφερναν αντιμέτωπους με τη σκληρή πραγματικότητα. Και βέβαια, δεν γίνονται δωρεές και σε προσωπικό. Ελλείψεις πάντα υπήρχαν, αλλά τώρα με τις αποχωρήσεις εργαζομένων η έλλειψη είναι πολύ μεγάλη. Σε νοσηλευτές, σε οδηγούς ασθενοφόρων, τραυματιοφορείς, βοηθητικό προσωπικό. Για προσλήψεις ούτε λόγους. Το 5-1, 5 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη, έχει γίνει 5-0, 10-0 και βλέπουμε. Έρχομαι και στο θέμα της αποζημίωσης των εφημεριών, γιατί η εφημερία είναι υποχρεωτική και συνυφασμένη με το επάγγελμα του γιατρού του ΕΣΥ. Το ετήσιο κονδύλι των εφημεριών του Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας είναι μειωμένο κατά 42% από πέρυσι, σε αντίθεση με 20% περικοπής στα άλλα νοσοκομεία της υγειονομικής περιφέρειας, Λευκάδα, Πρέβεζα, Άρτα. Γιατί έγινε αυτό? Όχι μόνο δεν έλαβε απάντηση ο εκτελών χρέη διοικητή γιατρός από την ΥΠΕ, αλλά δημοσιεύτηκε προημερών και το νέο κειμενιαίο κονδύλι, το οποίο είναι ακριβώς ίδιο με το προηγούμενο. Αδυνατούμε να εφημερέψουμε με ασφαλή και νόμιμο τρόπο. Τι θα γίνει? Θα εφημερεύει ο ουρολόγος για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες, τον ορθοπαιδικό, τον γενικό χειρουργό, τον γυναικολόγο, τον οριλά, τον αναισθησιολόγο, ή ο καρδιολόγος θα εφημερεύει για τον παιδίατρο και τον παθολόγο? Ο νεφρολόγος πώς θα ανταπεξέλθει στον μεγάλο αριθμό αιμοκαθαρωμένων του νομού, αν δεν γίνει και απογευματινή αιμοκάθαρση? Ο εργαστηριακός τομέας πώς θα εφημερεύσει? Ο μικροβιολόγος με τον ακτινολόγο? Και όλα αυτά για να ετήσει ο κονδύλι 200.000 ευρώ για όλους τους γιατρούς του νομού. Εκτός και αν το μείον 42 γίνει μείον 20%. Είμαστε απλήρωτοι για τις εφημερίες μας από τον Δεκέμβρη του 2012. Ζητάμε να ασκούμε το λειτουργήμά μας, αν όντως έτσι το βλέπει η πολιτεία. Με ετοιμότητα, επαγγελματική αξιοπρέπεια και επιστημονική ιδεολογία. Αυτό το σύστημα υποχρηματοδότησης απογοητεύει τους νέους γιατρούς συναδέλφους, αγροτικούς ειδικευόμενους που σπούδασαν και θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και τους αναγκάζει να μεταναστεύουν. Απογοητεύει και ορθεί στην έξοδο από τον χώρο τους νέους επιμελητές που δεν μπορούν χωρίς φάρμακα και υλικοτεχνική υποδομή να ασκήσουν προχωρημένη ιατρική, ιατρική των εξελίξεων, ιατρική που εκπαιδεύτηκαν. Συνάδελφοι και συμπολίτες, θέλετε να κλείσει το νοσοκομείο και να γίνει κέντρο υγείας? Θέλετε κέντρο υγείας χωρίς ποιότητα υπηρεσιών? Θεωρείτε ότι το νοσοκομείο είναι μόνο για γέρους και οργανούς, όπως χαρακτηριστικά διάβασα σε ένα site? Βεβαίως υπάρχει η άποψη ότι το νοσοκομείο, όπως ακούσαμε, πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του νομού, στην Οικουμενίτσα.
πριν απαντήσετε όλοι εσείς και εμείς συμφωνούμε ή μας απαντήσατε, ναι, μακάρι να ήταν εδώ, στην Οικουμενίτσα του νοσοκομείου και για μας. Όμως, πολιτικές αποφάσεις, το όποιον αρμοδίων, τοποθετούν το νοσοκομείο εκεί, στους χιλιάδες. Και εκεί χτίστηκε ένα νέο κτίριο. Αυτό δεν αλλάζει. Να ξέρετε όμως ότι το επίγον από τα Σύμποτα, από την Πλαταριά και ακόμη από την Οικουμενίτσα δεν φτάνει ζωντανό στα Γιάννενα. Από την Παραμυθιά που είναι στη μέση και το συζητάμε. Σας το λέω υπεύθυνα με 20 χρόνια άμεσης επαφής με το επίγον και σαν μέλος του ATLS. Αν μη τι άλλο, η δευτεροβάθμια περίθαλψη του νοσοκομείου, σε διασύνδεση όμως με τα κέντρα υγείας μας, υπάρχουμε για το επίγον. Υπάρχουν συμπολίτες δίπλα μας που ζουν χάρη σε αυτή την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Το εγκεφαλικό, το έμφραγμα, η αριθμία, η ανακοπή, ο ρυθμό, ο πνιγμός, το αλλεργικό σοκ, η ρήξη σπλήνα, ο πολυκαταγματίας, η εσωτερική αιμορραγία, όλα αυτά αντιμετωπίζονται άμεσα και επιτυχώς εδώ, στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας. Η ανθρώπινη ζωή, σαν κόστος, είναι 1 εκατομμύριο για το κράτος, αποτιμάται. Για τον καθέναν από εμάς όμως, ο άνθρωπός του, ο αδερφός, ο σύντροφος, ο γονιός, η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτήμητη. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουμε εμείς. Προτείνατε, κύριε Πρόεδρε, το ΤΕΠ να λειτουργήσει σαν κέντρο υγείας και πολυιατρία του ΕΟΠΗ με την βοήθεια ΔΕΤ του ΕΚΑΠ. Νομίζετε ότι αυτό είναι αρκετό. Νομίζετε ότι έτσι γίνεται τώρα, ότι τα περιστατικά που φεύγουν με ΕΚΑΠ διακομίζονται έτσι, όπως περισυλλέγονται από τα ιατρία ή τα ιδιωτικά του κέντρου υγείας ή τα ιδιωτικά ιατρία. Δεν είναι έτσι, κάνετε λάθος. Πλανάστε. Όλα, με όλα ανεξαιρέτως τα περιστατικά, περνούν πρώτα από τη δευτεροβάθμια βαθμίδα του νοσοκομείου, σταθεροποιούνται και αν χρειαστεί, διακομίζονται μέσω ΕΚΑΠ. Φεύγονται πάντα με συνοδεία ιατρού, αγροτικού ειδικευόμενου ή και αναισθησιολόγου, όπως όποτε χρειάζεται. Το ΤΕΠ Οικουμενίτσας δεν έχει την υποδομή για κέντρο υγείας. Το εξήγησε ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας, μηχανολόγος κ. Γίνης και ο διοικητής του νοσοκομείου, του οποίου την άποψη μεταφέρω. Έχει υποδομή μικρού νοσοκομείου, αντιμετώπισης επιγόντων περιστατικών, με ιατρία υποδοχής, δύο χειρουργία ΜΑΦ και θαλάμους βραχίας νοσηλείας. Επίσης υπάρχει η νομική δέσμευση προς το ΕΣΠΑ να λειτουργήσει για το λόγο που χρηματοδοτήθηκε, δηλαδή ως ΤΕΠ. Η πίεσή μας λοιπόν πρέπει να είναι τέτοια για αναβάθμιση και ποιότητα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Δηλαδή, και όχι μήνυτρα. Δηλαδή, ναι, να γίνεται, να λειτουργήσει τέτοια. Εμείς είμαστε ξεκάθαρα συνταγμένοι με αυτή την άποψη. Δοθέντως ότι πάνω στο καινούργιο το κτίριο υπάρχει υποδομή για να αναπτυχθεί ΜΕΘ. Κτηριακά υπάρχει. Εκείνο που λείπει είναι η στελέχωση, την οποία και ζητάμε. Τι ζητάμε? Οι γιατροί του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας του νομού ζητάμε να ενισχυθεί άμεσα ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας. Πρώτον, για να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα. Να μην κλείσουν τμήματα, να μην συντηρηθούν κλινικές, να μην υποβαθμιστούν οι παροχές υγείας για τον απλό πολίτη. Δεύτερον, να αυξηθούν τα κονδύλια των εφημεριών των γιατρών για να είναι ασφαλής η καθημερινή εφημέρευση στο παραμυθόριο νοσοκομείο μας και στα κέντρα υγείας για να μην θρηνήσουμε θανάτους. Τρία, να καλυφθούν οι θέσεις, οι κενές θέσεις όχι μόνο των ιατρών που αποχώρησαν, 8 τον αριθμό, αλλά και οι νέες που απαιτούνται σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα στελέχωσης του νέου νοσοκομείου και του ΤΕΠ. Τέλος, να μετακινηθούμε άμεσα στο νέο κτίριο. Πρέπει άμεσα να θέσουμε φραγμό στη διάλυση της δημόσιας υγείας. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση της πολιτείας. Γι' αυτό ζητάμε άμεσα λοιπόν να καταβληθούν οι εμφυλές του ΕΟΠΗ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων στο νοσοκομείο και στους συναδέλφους ιδιώτες ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς, καθώς επίσης και σε όλους τους υγειονομικούς, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς. Οι ανασφάλιστοι άνεργοι συμπολίτες μας έφτασαν στο 1,5 εκατομμύριο. Πρέπει να δοθεί λύση, γιατί όπως είπα, η υγεία και η παιδεία είναι υποχρέωση της πολιτείας και κοινωνικό αγαθό.
Όχι άλλη υποβάθμιση. Σας ευχαριστώ. Ο Διευθυντής Επίτροπης Πορτείας, κ. Βενέντη Γιώργη. Επίσης, να ξεκαθαρίσω κάτι. Στην τελευταία πρόταση, αν κατάλαβα καλά, προτείνεται το πρώτο από τα δύο. Οπότε καλούμε ο καθένας να τοποθετείτε. Δηλαδή, προτείνεται να λειτουργήσει το ΤΕΠ, το ΤΕΠ κανονικά και η μέση στο νοσοκομείο που διαδόμα. Η άλλη είναι μια εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή, είτε ισχύσει το ένα, είτε ισχύσει το άλλο. Εγώ συγγνώμη, εγώ δεν είμαι τεχνοκράτης, εγώ είμαι γιατρός. Και υπάρχουν τεχνοκρατικά προβλήματα στα οποία δυστυχώς δηλώνω αδυναμία. Την άποψή μου σαν γιατρός για να γίνω κατανόητη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρόεδρος κάλυψε σχεδόν όλα τα θέματα. Εγώ θα αναφερθώ στη Μαρτυρική Μονάδα Υγείας και θα μεταφέρω προτάσεις για βελτίωση της κατάστασης στην παροχή των τομάτων της περίθαλψης. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Σύμβουλο της Περιφέρειας, κυρία Πρόεδρε του Δημοσιογραφείου, κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας την Μαρτυρική Μονάδα Υγείας, η οποία είναι ο Μανίτσας, κατόπιν πρόσκλησης του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου της Πρωτείας, τον οποίο και ευχαριστούμε γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουμε και εμείς τον προβληματισμό μας, αλλά και να παραθέσουμε τις προτάσεις για την εξέβρεση λύσης στον πολύπαθο τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην πατρίδα, αλλά στον νομό μας ειδικότερα. Η Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Οικουμενίτσας λειτουργήσε το 2008. Δημιουργήθηκε για να παρέχει πρωτοβάθμια περίθαλψη στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και στελεχώθηκε από γιατρούς που υπηρετούσαν στο ΙΚΑ με ειδική σύμβαση αορίστου χρόνου και που εξυπηρετούσαν τους ασφαλισμένους του Ταμείου του ΙΚΑ, δηλαδή στα ιδιωτικά τους ιατρία. Με την δημιουργία του ΕΟΠΗ και την σταδιακή ένταξη όλων των ταμείων σε αυτόν, στη Μονάδα Υγείας η προσέλευση των ασφαλισμένων αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα και από τα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία μας, οι ασφαλισμένοι που προσήλθαν στη Μονάδα ανήλθαν περίπου στους 42.000 για το 2012. Έτος που ξεκίνησε η λειτουργία του ΕΟΠΗ. Αναλυτικά στοιχεία αναειδικότητα υπάρχουν στη Μονάδα Υγείας. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι στη μονάδα μας λείπουν βασικές ειδικότητες ιατρών όπως παθολόγου, νευρολόγου, οτορυνολαριγολόγου, ψυχιάτρου. Επίσης, έληξαν οι 12 μήνες συμβάσεις έργου της πνευμονολόγου και μικροβιολόγου με αποτέλεσμα το μικροβιολογικό εργαστήριο της μονάδος να παραμένει κλειστό για περισσότερο από 2,5 μήνες και είναι άγνωστο εάν και πότε θα γίνει πρόσληψη των ιατρών των παραπάνω ειδικοτήτων. Το 1/3 περίπου από τους 12 ιατρούς που υπηρετούν στη μονάδα έχει ενταχθεί στο ειδικό σώμα ιατρών των ΚΕΠΑ με αποτέλεσμα να απουσιάζουν από τη μονάδα λόγω συμμετοχής τους στις επιτροπές αναπηρίας και έτσι να υπάρχει μείωση των διαθέσιμων ιατρών για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Επίσης, οι γιατροί μας συμμετέχουν στην πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή που συνεδριάζει μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ γιατροί των ειδικοτήτων, καρδιολόγου, παιδίατρου, οφθαλμίατρου και οδοντίατρου συμμετέχουν μία ημέρα την εβδομάδα στην Επιτροπή για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας των μαθητών. Καρδιολόγος της μονάδος εξυπηρετεί κάθε Πέμπτη το ΚΑΠΗ. Τα παραπάνω γνωστοποίησαμε στη δίκηση του ΕΠΗ με επανειλημμένα εγγραφά μας και περιμένουμε απαντήσεις. Κατανοούμε απόλυτα τη δύσκολη κατάσταση που περνάει η χώρα μας από την οικονομική κρίση. Η ελλιπής όμως χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασφαλισμένους με την υποστελέχωση των μονάδων υγείας, αλλά εδώ θέλω να σταθώ και στην απροθυμία για του λόγου αυτού των ιδιωτών συναδέλφων να συμμετέχουν στο δίκτυο συνεργαζόμενων
με τον ΕΟΠΗ γιατρών για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που ήταν και ο ένας πυλώνας για τη δημιουργία του ΕΟΠΗ, η συμβεβλημένη ιδιώτηση αυτή. Δεν θα αναφέρω περισσότερα, ίσως συζητήσουμε στην πορεία. Εδώ θα μεταφέρω τις προτάσεις μας για την βελτίωση της κατάστασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη στον ομό μας και οι οποίες είναι εξής. Πρώτον, ενίσχυση με ιατρικό προσωπικό της μονάδας υγείας με συγκεκριμένες ειδικότητες, τις ανέφερα πιο πάνω, και σίγουρα την επαναπρόσληψη των δύο γιατρών που η σύμβασή τους έληξε. Δεύτερον, επαναλειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου της μονάδος. Τρίτον, ενίσχυση του δικτύου των ιδιωτών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ με παροχή οικονομικών κινήτρων και άμεση πληρωμή πρώην ΟΠΑΒ και ΕΟΠΗ. Τέταρτον, ενοποίηση των παρόχων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή της μονάδας υγείας και του κέντρου υγείας Ιγουμενίτσας, υπό προϋποθέσεις και αφού αυτό είναι δυνατόν λόγω της φύσεως των εργασιακών σχέσεων των γιατρών και του λοιπού υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού. Πέμπτον, άμεση λειτουργία και αξιοποίηση του ΤΕΠ για το σκοπό που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε. Εδώ βέβαια δεν θα διαφωνούσα, θα συμφωνούσε μάλλον σε μία ενοποίηση της μονάδας υγείας, του κέντρου υγείας και του ΤΕΠ, χωρίς βέβαια το τελευταίο να παρεκκλίνει από το βασικό σκοπό που σχεδιάστηκε και είναι τα επίγοντα περιστατικά. Θα πρέπει να δούμε, αναφέρθηκε συνάδελφος προηγουμένως, εάν είναι εφικτή αυτή η ενοποίηση, αν ο σχεδιασμός του κτηρίου και οι προϋποθέσεις πληρούν τον όγκο που θα μεταφερθεί εκεί όλων των ταμείων. Γιατί σίγουρα αυτή η ενοποίηση θα μεταφέρει όλο τον όγκο των ασθενών στο τμήμα αυτό. Έκτον, ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του Γενικού Νοσοκομείου Φυλετών, ένα ιστορικό νοσοκομείο, τώρα το αν δεν έγινε στη Γουμέντσα ή αυτά τα γνωρίζουμε και σίγουρα είμαστε όλοι ενήμεροι ότι όλοι σίγουροι ότι η κατασκευή του νοσοκομείου στη Γουμέντσα θα είναι πολύ περισσότερα προβλήματα. Όμως, το νοσοκομείο των Φυλετών στην πορεία των χρόνων απέδειξε ότι προσέφερε πολλά στο νομό μας και θα πρέπει άμεσα η νέα πτέρυγα να ολοκληρωθούν οι εργασίες, να λειτουργήσει και το νοσοκομείο να στελεχωθεί με ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και να στηριχθεί από όλους μας. Πλέον αυτό το νοσοκομείο έχουμε. Αυτό το νοσοκομείο έχουμε σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο πλέον να γίνει να κατασκευαστεί το νοσοκομείο στην Ιγουμενίτσα. Και οι γιατροί που υπηρετούν σε αυτό το νοσοκομείο είναι αλήθεια ότι κάνουν πολλά, προσφέρουν πολλά και οι συνθήκες που εργάζονται είναι γνωστές. Έβδομον, εγώ θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στον αξιολογικό τομογράφο, η παραλειτουργία του αξιολογικού τομογράφου. Γιατί δεν λειτουργεί? Νομίζω ότι είναι ένα... Δεν θα αναφερθώ σε περισσότερα πράγματα, απλώς θα ήθελα εδώ να προσθέσω και εγώ, γιατί ήδη τα έχει καλύψει όλα και ο κ. Πρόεδρος και η συνάδελφος. Προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στο κέντρο υγείας Ιγουμενίτσας. Οι συνάδελφοι συνταξιοδοτήθηκαν. Το γνωρίζουμε. Οι θέσεις είναι κενές. Δεν θα πρέπει να καλυφθούν αυτές τις θέσεις. Σίγουρα θα πρέπει να καλυφθούν. Νομίζω ότι αυτά είναι εν ολίγης. Αυτές είναι εν ολίγης οι προτάσεις μας. Συμφωνούμε για το ΤΕΠ, κύριε Πρόεδρε, με κάποιους όρους. Δηλαδή, εντάξει, μην το κάνουμε κέντρο υγείας οι οποίοι, τουλάχιστον ο αρχικός σχεδιασμός του, νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί ειδικά από τους καλοκαιρινούς μήνες τα επίγοντα περιστατικά είναι τόσα πολλά και οι συνάνθρωποι μας γυρίζουν άλλος με βαρύ τραύμα, άλλος με
πόδια ακροτηριασμένα περιφέρεται για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αν θα μου πείτε, το ΤΕΠ θα λύσει τέτοια προβλήματα. Πιστεύω, ναι, αυτοί που το σχεδίασαν θα πρέπει να το οργανώσουν για να λυθούν και τέτοια προβλήματα. Εγώ τελειώνω εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον Ιατρικό Σύλλογο της Πορτείας για τη διοργάνωση αυτής της μερίδας και την προσπάθειά του να συμβάλλει στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος που αφορά όλους μας, αλλά πρωτίστως έχει να κάνει με την υγεία, την παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, χωρίς να ταλαιπωρούνται και χωρίς να ξοδεύονται οικονομικά. Δεν έχω τίποτα να πω. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, εκπρόσωπος του Κέντρου Υγείας της Μερίδας, κ. Σαμαδάκης. Καλησπέρα σας. Εγώ θα μιλήσω για τα προβλήματα που έχει το Κέντρο Υγείας της Μερίδας. Σίγουρα το είπαν και προηγουμένως, αλλά οι γιατροί έχουν συνταξιοδοτηθεί. Πάρα πολλοί γιατροί λόγω σε αξιοποιητικού, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαι εγώ σαν καρδιολόγος εκεί, μία παιδίατρος, η οποία μάλιστα βρίσκεται σε αναλυτική άδεια αυτήν την περίοδο και θα λείψει ένα μήνυμα, ο ακτινολόγος, ένας οδοντίατρος και δύο γενικοί γιατροί. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, αναγκαστήκαμε και φέρνουμε δύο φορές την εβδομάδα τα περιφερειακά ιατρία στους γενικούς γιατρούς, οι οποίοι έχουν πάρει τις θέσεις εκεί. Με άλλον τρόπο, η εξυπηρέτηση των πολιτών ήταν αδύνατο να γίνει, όπως το καταλαβαίνετε. Έχουμε ζητήσει να προκηρυχθούν οι θέσεις των γιατρών οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί. Αυτό το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο και με τον νόμο που με τον οποίο υπάρχει. Και είπαμε αν μπορεί να γίνει η μετατροπή των θέσεων αυτών σε θέσεις αγροτικών, που δεν χρειάζεται να περάσουν από σκελόπλη και είναι πιο εύκολο κάποιος να διεκδικήσει μια θέση στο κέντρο υγείας. Φυσικά πρέπει να δούμε το πρόβλημα συνολικά, γιατί άκουσα εδώ πέρα διάφορες απόψεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι το επίπεδο της υγείας του νομού και όλα τα υπόλοιπα χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης δεν ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να είναι. Και ακούω διάφορες γνώμες εδώ, να λειτουργήσουμε το ΤΕΠ, να λειτουργήσουμε την καινούργια πτέρυγα του νοσοκομείου. Και εγώ είμαι σύμφωνος, θα τα κάνουμε και τα δύο. Υπό τις συνθήκες στις οποίες ζούμε τώρα, αυτό που θεωρείται εφικτό, εγώ νομίζω ότι είναι αδύνατο. Και αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, ούτε το νοσοκομείο θα μπορέσει να λειτουργήσει. Μην έχουμε αυταπάθειες. Το νοσοκομείο μέχρι τώρα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι λειτουργούσε ως ΤΕΠ. Το ξέραμε. Εγώ τουλάχιστον που είμαι καρδιολόγος, όταν ερχόταν ένα έφραγμα, έστω από υπομενήθεια, πηγαίνει στο κέντρο υγείας της υπομενήθειας, από εκεί μας ανοφόρο το μεταφέραμε πάνω, κάναμε μία θρομβόληση, τη στιγμή που δεν υπάρχει μονάδα εμφραγμάτων, πρέπει να το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, σε μονάδα εμφραγμάτων. Ένα τροχαίο, το οποίο θα ερχόταν, μία κρανοκεφαλική κάπωση, μία αιμορραγία. Κάναμε ολόκληρο τον κύκλο, από Περαμυθιά ή από Μαργαρίτη έπρεπε να έρθει στο κέντρο στο νοσοκομείο Φιλιατών. Βάζαμε, κάναμε τον αξονικό, βλέπαμε ότι έχει αιμορραγία, έμπαινε η διάγνωση, οι αναισθησιολόγοι τον διασωληνώνανε. Από εκεί και πέρα, τη στιγμή που δεν υπάρχει μονάδα, τρέχαμε τον ασθενή να βρούμε μονάδα. Αν βρίσκαμε στα Γιάννενα, τον περιφέραμε σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει. Άρα λοιπόν μέχρι τώρα το νοσοκομείο Φιλιατών νοσήλευε ασθενείς οι οποίοι μπορούσαν, ήταν χρόνια, είχαν χρόνια προβλήματα. Τα επίγοντα περιστατικά, στα περιστατικά τα οποία τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του ασθενούς, λειτουργούσε σαν ΤΕΠ. Και να μην έχουμε αυταπάτες. Διότι δεν υπήρχε ούτε ΜΕΘ, ούτε μονάδα εμφραγμάτων στο νοσοκομείο των γιατρών. Και δεν είμαστε νομικά καλυμμένοι εμείς σαν γιατροί να κρατήσουμε ασθενείς αυτές τις συνθήκες στις οποίες υπήρχαν. Άρα λοιπόν, θέλουμε να φτιάξουμε ΤΕΠ. Θέλουμε να έχουμε ένα νοσοκομείο με μονάδα και με μονάδα εμφραγμάτων και μονάδα αυξημένης φροντίδας στην καινούργια πτέρυγα. Αυτό όμως για να γίνει σημαίνει ότι πρέπει να γίνει πρόσληψη ενός αυξημένου αριθμού περιστατικών. Εντάξει, αυξημένου αριθμού νοσηλευτών και ιατρών. Πράγμα το οποίο εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι αδύνατο. Και να το ζητήσουμε δεν πρόκειται να μας γίνει.
Νομίζω ότι με το υπάρχον ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο έχουμε τώρα, σε όλες τα κέντρα υγείας και στο νοσοκομείο, εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να λειτουργήσουμε ένα από τα δύο, ώστε να κάνουμε κάτι καλό, να φτιάξουμε κάτι καλό και όχι να υπολειτουργούμε. Άκουσα τη γνώμη να μεταφερθούμε από το κέντρο υγείας στο ΤΕΠ. Εγώ είμαι σύμφωνο, διότι το κέντρο υγείας Οικουμενίδας, σχεδιακά, αν πάτε να το δείτε, σε αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Όλα τα δωμάτια είναι με υγρασία. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι 25-30 χρονών, δεν ξέρω ακριβώς πότε είναι, οπότε είναι σχεδόν υποκατάρρευση. Οπότε κτηριακά για μας είναι πάρα πολύ καλά να πάμε να λειτουργήσουμε εκεί. Θα πάμε εμείς δηλαδή στο κέντρο υγείας, 2-3 ειδικευμένοι και γενικοί γιατροί, θα μεταφερθούν και οι συνάδελφοι από το ΙΚΑ και θα ανοίξουμε το κέντρο υγείας. Θα ανοίξουμε το ΤΕΠ. Δεν θα είναι ΤΕΠ. Θα συστεγάσουμε διάφορες υπηρεσίες στο υπάρχον ΤΕΠ. Άρα λοιπόν δεν θα φτιάξουμε ΤΕΠ στην Οικουμενίδα ποτέ. Εντάξει. Και μακάρι να προχωρήσει η κατάσταση και να φτιαχτεί νοσοκομείο στον νομό. Λόγω ελλείψεως πολιτικών, οι εφημερίδες οι οποίες γίνονται στα κέντρα υγείας γίνονται με τρόπο ο οποίος κατ' εμέ δεν είναι νόμιμος. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στο κέντρο υγείας Μαργαριτίου μπαίνει σε ενεργό εφημερία ένας αγροτικός γιατρός και οι δύο γιατρίνες, οι οποίες είναι γενικής ιατρικής, μπαίνουν σε ετοιμότητα. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος θα πάει στο κέντρο υγείας Μαργαριτίου θα τον δει ο αγροτικός γιατρός, εάν και εφόσον κάνει την σωστή διάγνωση, ας πούμε ένα έμφραγμα, το διαγνώσει, θα φωνάξει την γιατρό η οποία μπορεί να μένει και στην Οικουμενίτσα, να έρθει στο Μαργαρίτη για να πάρει αυτό στο ασθενοφόρο να μεταφέρει τον περιστατικό στο φυλάκι. Αυτό λέγεται υγεία. Πρώτα-πρώτα δεν ξέρω κατά πόσο νομιμοποιείται να μπαίνει σε ενεργό εφημερίο ο αγροτικός και σε δημότητα ο ειδικευμένος γιατρός. Το ίδιο συμβαίνει και μερικές μέρες και στο κέντρο υγείας Οικουμενίτσας, που έχουμε έναν γιατρό γενικής ιατρικής, ο οποίος κάνει τώρα την ειδικότητά του και βάζουμε τους γενικούς γιατρούς συγκεκριμένους σε εφημερία ετοιμότητας. Εγώ πρότεινα, και το έκανα και πάνω σε μια συζήτηση που είχαμε στο διευθυντή του νοσοκομείου, τη στιγμή που μπαίνουν δύο γιατροί κάθε μέρα στο πρόγραμμα εφημεριών στα κέντρα υγείας, και τη στιγμή που το κέντρο υγείας Οικουμενίτσας είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά, για τη σωστή μεταφορά των ασθενών από τα κέντρα υγείας στο νοσοκομείο, να μπαίνει ένας γιατρός στην ειδική εφημερία, δεν το συζητώ, ειδικευμένο στα κέντρα υγείας, και ένας άλλος, ο οποίος θα είναι σε ενεργή εφημερία στην Οικουμενίτσα, και όποτε θα χρειαστεί ένα επίγον περιστατικό να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ, με την μονάδα του ΕΚΑΒ από τα κέντρα υγείας Οικουμενίτσας, Μαργαριτίου ή Παραμυθιάς, στο νοσοκομείο, να φέρει ο δεύτερος γιατρός της Οικουμενίτσας να πηγαίνει να μεταφέρει τον ασθενή με ασφάλεια και με συνοδεία γιατρού μέχρι το νοσοκομείο. Εντάξει. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Λειτουργικά προβλήματα έχουμε πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή βγαίνει σε σύνταξη η δεύτερη καθαρίστρια που έχουμε στο κέντρο υγείας. Έχουμε μείνει μία καθαρίστρια. Έχουμε ζητήσει από το νοσοκομείο. Έχουμε καλοκαίρι. Η γυναίκα αυτή θα πάρει και τα ρεπό της. Δεν μπορεί να δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα. Θα πάρει και την άδειά της. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνθρωπος. Θα υπάρξουν μέρες που το κέντρο υγείας θα μείνει χωρίς καθαριότητα. Ζητήσαμε από το νοσοκομείο να μας στείλει ένα δεύτερο άτομο. Έκανε και μία ανοίξη και στον Δήμαρχο της Οικουμενίτσας να μας βοηθήσει, αλλά δεν ξέρω, μου είπε ότι οι νομικοί λόγοι ίσως εμποδίσουν αυτή τη μετακίνηση. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και εκεί. Εν ολίγης, αυτές είναι οι απόψεις μου, ότι πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά, να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, προβλήματα τα οποία υπήρχαν και πρώτης κρίσης. Εμείς οι οποίοι έχουμε δουλέψει στα νοσοκομεία και στο Φιλιάτι, γνωρίζουμε την κατάσταση, εντάξει, και θα πρέπει οι προτάσεις μας να είναι και προς την βελτίωση της υγείας που παρέχουμε στους πολίτες εδώ. Ευχαριστώ. Παρακαλείται ο εκπρόσωπος του κέντρου υγείας Παραμυθιάς, ευχαριστής κ. Στρίσου. Μερικά μας είναι και σκιάβος, θα πρέπει να πάρουμε χάπια κατά. Ευχαριστώ.
Τελειώνουν οι θα σας προσφωνήσω, κύριε Βαρδιά. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο τόπος πάσχει βαριά, γι' αυτό εκλέγει και ο υγειονομικός. Πρόεδρος και όλοι. Κοιτάξτε, ο κύριος Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου τα έκανε πολύ ωραία γραφειρά. Σχεδόν μας κάλυψε όλους, τα προβλήματα είναι κοινά. Δεν έχουμε διαφορές με το νοσοκομείο Φιλετών, με το κέντρο υγείας Ιουμενίτσας, αν και όλη την ώρα με το κέντρο υγείας Ιουμενίτσας μίλουσε νόητα. Λοιπόν, εμείς στην παραμυθιά. Ένα από τα προβλήματα. Η συνταξιοδότηση ορισμένων υποτήτων, ανθρώπων ορισμένων υποτήτων, δημιουργεί μάλλον πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και ειδικά αναφέρομαι στη συνταξιοδότηση της μικροβιολόγου και των δύο βοηθών που ήταν στο μικροβιολογικό εργαστήριο, με αποτέλεσμα μία εξέταση επίγουσα που θέλουν να κάνουν για ένα προγάμιο άλλο φορά. Να λέω στον ασθενή, πήγε εδώ από κάτω, έχει μία μικροβιολόγο από εδώ, μία από εκεί, διάλεξε και κάνει την εξέταση και φέρνει να δω και να δούμε τι θα γίνει περπατώντας ο άρρωστος και αν είναι και καρδιοπαθής. Ο Θεός βοηθός. Δεύτερο και πολύ σημαντικό, συνταξιοδοτήθηκαν δύο οδηγοί στενοφόρους. Με αποτέλεσμα να μείνει μόνο δύο. 21 βάρδια στην εβδομάδα με δύο οδηγούς δεν βγαίνει. Και καταλαβαίνετε, επειδή οι περισσότεροι εδώ μέσα είναι υγειονομικοί, τι σημασία έχει η έγκυρη διακομιδή του ασθενούς και ποια είναι η ψυχική φθορά η δική μου και του συναδέλφου που είναι την ώρα εκείνη πάνω στο οξύ, στο σοβαρό του περιστατικό, να περιμένει τον ασθενοφόρο από την Οικουμενίτσα να φτάσει στη γλυκή και να μου το φέρει πίσω και να δούμε τι θα γίνει. Είναι φοβερό πράγμα. Σας λέω ότι μετά βγάζω καρδιογράφημα εγώ. Να το ξέρετε. Είχα κάνει μια πρόταση κάποτε και στον πρόεδρο του Νοσοκομείου Φιλετών και στον πρόεδρο του ΕΚΑΛ στα Γιάννενα και σε κάποιον υφυπουργό που είχε επισκεφθεί κάποτε την πόλη μας εδώ πέρα το ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας της Ενωμένης του ΕΚΑΛ τις ώρες που, τις βάρδιες που εμείς δεν έχουμε οδηγό να εδρεύει κάπου πιο γοντά. Δεν το θέλω εγώ στο κέντρο υγείας απ' έξω. Έτσι, δεν το κάνω για στολή. Ας είναι στον κόμπο του νεοχωρίου, από το οποίο σημείο καλύπτει και την επαρχία Παραμυθιάς και την επαρχία Μαργαριτίου και μπορώ να σας πω ότι μπορεί να καλύψει και την μισή Ουμενίτσα, γιατί είμαι από τον Αφτάρι μέχρι τον Αφτάρι στο Στενοφόρο, από το κέντρο υγείας που είναι εδώ, σε ώρα εκμής, στην άλλη άκρη και μόνο περισσότερη ώρα θα κάνει. Έτσι. Ένα άλλο πρόβλημα. Η καθαριότητα. Όσο καιρό έχετε μία, είπατε εδώ στην Οικουμένη, μία καθαρίστρια, έχουμε δύο χρόνια χωρίς καθαρίστρια εκεί στην Παραμυθιά. Δύο χρόνια. Έτσι, βοηθάμε όλοι λίγο. Κάτι σαν κουρίτσι, τις κατεβάζουμε όλοι, τις πάμε στα σκουρίτσια. Τα προβλήματα είπαμε είναι την ανέθανα να αναφερθούνται στο ΤΕΠ. Το νοσοκομείο Φιλετών κάνει αυτά που μπορεί να κάνει και κάνει πάρα πολλά έτσι, με τις συνθήκες που επικρατούν. Η έλλειψη υλικών. Ένα άλλο βασικό πρόβλημα. Να σας πω ότι προχθές με αρρωσμένη κατάρκεια και κατεβαίνω μερικές φορές στην Ουμενίτσα, πήρα την κασέτα από τον εκτυπωτή να έρθω να τη γεμίσω μελάνι, γιατί δεν έχω μελάνι. Δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Μελάνι. Δεν υπάρχει. Και σε επικοινωνία που από το νοσοκομείο Φιλετών μου είπαν θα απευθυνθούν στον Ολί για να του δώσει κάτι και χρήματα να μας πάρουν μελάνι και χαρτί. Είναι φοβερά πράγματα αυτά που σημαίνουν. Και όταν μου είπε εδώ πέρα, κάποιος σε κάποιο κατάστημα πήρα 50 ευρώ την τιμή σου, όχι, με πήρα 40 ευρώ πήρα την ημέρα, να βάλω 50 ευρώ για την ημέρα, γιατί δεν το βάζω με τίποτα. Λοιπόν, άλλα προβλήματα. Είναι όπως είπα, είναι κοινά στόχος, έτσι, δεν είναι τίποτα διαφορετικό στην παραμυθιά. Βέβαια, έχουμε λίγο περισσότερους γιατρούς, μπορώ να πω. Αλλά στην παραμυθιά σημαίνει το, και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες ή μάλλον τώρα τελευταία αρχίζουν να έχουν. Επειδή βλέπετε ότι αλλού υπάρχει πληθώρα μεγάλη και δεν βγαίνουν με ρωμαίο, έρχονται και στην παραμυθιά. Πάντως η κίνηση από πέρυσι, από το 2011 μέχρι και το 2012
είναι γύρω στο 30% αυξημένη στο κέντρο υγείας Παναγιάς. Παλιά είμαστε δύο γιατροί, ο κύριος Κάτσιος και εγώ, και τα βάζουμε καλά πέρα. Τώρα είμαστε τέσσερις και δεν τα βγάζουμε καλά περίπου. Έχει πολύ, πολύ, πολύ καλά ανακοίνηση. Τώρα για την βοήθεια που ζήτησαν από το κέντρο υγείας Οικουμένητσας για να μεταφερθεί κάποιος συνάδελφος από την Παναγιά να κάνει ένα χωρινό ωράριο εδώ πέρα, θα το θέσουμε στους συναδέλφους. Έτσι, και βέβαια δεν είναι δική μου απόφαση αυτή. Δεν μπορώ να πάρω απόφαση από πού πήγαινε εκεί ή πήγαινε αλλού. Έτσι είναι η απόφαση του Προέδρου του Νοσοκομείου, της Διοίκησης και δεν ξέρω αν πιθανόν να είναι και κάπου παραπάνω. Εγώ δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Να είμαστε καλά και να αντέξουμε. Είναι ο εκπρόσωπος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, ο κύριος Χασκής. Παρακαλώ τον κύριο Χασκή. Αυτό είναι το όνομα που ζω. Καλησπέρα, κύριε Σκηνή. Καταρχήν, ευχαριστώ τον Ιατρικό Σύλλογο για την πρόσκληση. Εν απουσία γιατρού πλέον στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Έχω την τιμή σήμερα να αναφέρω κάποια στοιχεία και κάποιες προτάσεις. Καταρχήν να πω λίγο για τη λειτουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το 2008, υπάγεται στο σύστημα του ΕΣΥ, στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, με τα προβλήματα ότι δεν μπόρεσε να στελεχωθεί με μόνιμο ιατρικό προσωπικό, τα δεδομένα ήταν άλλα το 2008. Το 2009, το Σεπτέμβριο, βρέθηκε η λύση να καλυφθεί με σύμβαση έργο από τον κύριο Παπά, από τον ψυχίατρο τον κύριο Παπά, με 2 ώρες καθημερινώς. Ο κύριος Παπάς αποχώρησε τέλη Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου. Τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου και θα σας αναλύσω είναι ότι το 2010 είχε 804 περιστατικά, το 2011 1161, το 2012 1907. Αυτά τα στατιστικά μπορείτε να τα βρείτε γιατί πλέον γίνεται απογραφή. Έτσι, περισσότεροι ξέρουν που είναι στη Δημόσια Υγεία πλέον και στο Υπουργείο Υγείας. Ενώ ξεκίνησε με 50 και 60 περιστατικά, έφτασε από ό,τι βλέπω τον Ιούλιο του 2007 στα 221. Ένας από τους λόγους που πλέον ο κ. Παπάς αποχώρησε, έτσι για να μην σας κουράζω, ήταν ότι πλέον δεν μπορεί να στηριχθεί η Δημόσια Υγεία στο φιλότιμο και στο μεράκι κάποιων ανθρώπων. Ενώ ήταν με 2 ώρες, έφτανε να κάθεται εντός εισαγωγικών να αφιερώνει 5 ώρες στο κέντρο ψυχικής υγείας. Με αποτέλεσμα έτσι να στερείται από το ιατρείο. Αυτό το οποίο έτσι μία από τις προτάσεις τις οποίες έχουμε να κάνουμε είναι η άμεση πρόσληψη ιατρού ψυχίατρου. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, δεν μπορεί να σταθεί η υγεία έτσι, και η ψυχική υγεία που πλέον τα περιστατικά που χρήζουν περίθαλψης έτσι, με γιατρό με σύμβαση. Άμεση πρόσληψη γιατρού ψυχιάτρου. Και αυτό πρέπει να συνδυαστεί ότι στο νοσοκομείο Φιλιατών δεν υπάρχει ψυχιατρική κλινική ούτε καν νευρολογική, στο μέλλον που δεν υπάρχει γιατρός ψυχιάτρος, άρα η ανάγκη είναι άμεση. Παρένθεση εδώ, στο 2012 τα περιστατικά αυξήθηκαν διότι δεν υπήρχε και γιατρός ευεβλημένος με τον ιοποίη και αναγκαζόταν όλοι οι πολίτες που τα περιστατικά αυξήθηκαν να προσέρχονται στο κέντρο ψυχικής υγείας. Δεν είναι ότι ξαφνικά βελτιώθηκαν τόσο φανταστικά οι υπηρεσίες υγείας, αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν πλέον να καλύψουν γι' αυτό. Μια δεύτερη πρόταση την οποία έχουμε να κάνουμε είναι εάν είναι εφικτό να λειτουργήσει και απογευματινές ώρες, γιατί πολλοί λήπτες υπηρεσιών δεν μπορούν να προσέρχονται σε δημόσιες υπηρεσίες στις πρωινές ώρες. Ένα θέμα γενικό είναι το τι θα γίνει με τους άνεργους. Τι κάλυψη, τι υπηρεσίες, η υπηρεσία υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Η τέταρτη πρόταση είναι ότι πρέπει να πληρώνονται σχετικά άμεσα όσοι εμπλέκονται με την υγεία. Ένας από τους λόγους που αποχώρησε ο κ. Παπάς είναι ότι καθυστερούσε η κουτσορεμένη αμοιβή που έπαιρνε να τη λάβει 5 και 6 μήνες. Έτσι. Και οι υποχρεώσεις, είτε φορείες που τους ζητούσαν λεφτά,
ήταν έτσι πρέπει. Και καθώς αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο διαπίστωσα εγώ ήταν όταν είχα να πληρωθούν οι φαρμακοποιοί καιρό. Το πρόβλημα ήταν τραγικό με τους ασθενείς, έτσι, με τους ψυχικά ασθενείς που δεν μπορούσαν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες. Και ασφαλώς το ξέρετε πολύ καλύτερα, δεν μπορεί να γίνει ιατρική με μία μέθοδος. Επιτρέψουμε την έκφραση μπακαλίστικη, δεν μπορώ να πάρω αυτό το φάρμακο, γράψω ένα πιο φθηνό. Δυστυχώς αυτό γινόταν. Έτσι. Και τελευταίο το οποίο έχω να πω είναι ότι όλοι μας πρέπει να στηρίξουμε τις δημόσιες δομές υγείας του νομού μας. Δυστυχώς αυτό το οποίο έχω δει από την πολύ μικρή μου πείρα σε σχέση με εσάς είναι ότι σαν πολίτες δεν στηρίζουμε και πρέπει να στηρίξουμε τις δημόσιες δομές, είτε λέγονται νοσοκομεία, είτε λέγονται κέντρα υγείας του νομού μας. Αυτά έχω να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το ζητούμενο σε αυτή τη συνάντηση είναι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια υγεία. Εγώ θα σας μιλήσω μόνο για την πρωτοβάθμια, γιατί για την δευτεροβάθμια μιλήσανε πιο ηλικία από μένα. Καταρχάς, θα πρέπει να ξεκινήσουμε, πιστεύω, με την ιστοποίηση και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υφιστάμενων μονάδων και της μονάδας που υποπτήσει στο Λοδοπόλη και των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων. Ας πούμε για τη μονάδα υγείας που υποπτήσει στο Λοδοπόλη. Φάνηκε ότι είναι άμεση η ανάγκη να καλυφθούν τα κενά. Πρέπει να ζητήσουν την κάλυψή τους σε μικροβιολόγους, σε αρχαιολόγους και στις ειδικότητες της υπόλοιπης που λείπουν, αλλά και σε μηχανήματα να μπορούν και οι γιατροί ειδικότητες να κάνουν κάποιες εξετάσεις, να κάνουν τη δουλειά τους. Επίσης, σε συνδυασμό με την πρόληψη των ειδικοτήτων που λείπουν, θα πρέπει να βρεθεί κάποια φόρμουλα, ούτως ώστε για ένα τετράωρο τουλάχιστον να είναι παρόντες και να λειτουργούν όλα τα ιατρία της μονάδας, τους ώστε περιστατικά που χρειάζονται παραποτήκη σε άλλη ειδικότητα, να μην περιμένουμε τις ώρες όταν θα έρθει η άλλη ειδικότητα. Θα πρέπει τουλάχιστον να βρεθεί μια λύση να λειτουργήσει επί ένα τετράωρο σε πλήρη σύνδεση. Επίσης, μιας και μιλάμε για κόστος. Η υγεία έχει κόστος. Θα πρέπει να προτείνουμε και κάποια πράγματα που να μειώσουν αυτό το κόστος. Ένα από αυτά είναι και η λειτουργία αποθήκης αναλώσεις υλικού, που προβλέπει την είδηση σήμερα από τον οργανισμό του ΕΟΠΗ. Αυτό πρέπει να το ζητήσουμε. Είναι κάποια υλικά πανάκριβα που πληρώνουν ένα σωρό λεφτά ο κόσμος, έχουν και συμμετοχή αυτά, ενώ παίρνοντας τα από τη μονάδα, ή από όπου αποφασίσει η διοίκηση να κάνει αυτή την αποθήκη και θα τα παίρνουν προς συμμετοχή και χρήματα θα εξοικονομηθούν. Ας έρθουμε λίγο τώρα, εδώ είναι μια δεύτερη πρόταση που έχουμε κάνει. Τη δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων. Το 2013 δεν είναι 2011 όταν κάλεσαν τους ιδιώτες γιατρούς να κάνουν συμβάσεις με ΕΟΠΗ. Σας λέω ότι έχω δεχτεί περισσότερες από 10 επισκέψεις γιατρών, νέων γιατρών, αλλά και παλαιών, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον πλέον να μπουν στον ΕΟΠΗ. Πρέπει να πιέσω για την αρχή, πιστεύω, σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να ανοίξει αυτή η πλευρά και να γίνουν συμβάσεις ξανά. Και επίσης δεν μπορούμε να αφήνουμε τα νέα παιδιά να φεύγουν για το εξωτερικό, για Γερμανία κλπ. Όταν δίνοντάς τους 2.500, αναφέρω ένα ειδικό ποσό. Υπάρχουν άτομα που θα έμεναν στη χώρα μας και με αυτά τα χρήματα. Αναγκάζονται να φύγουν επειδή δεν έχουν ούτε αυτά. Επίσης, μία τρίτη πρόταση που θα ήθελα να κάνω. Λίγο ισχύει από τα κυρία.
Πρώτη τοποθέτηση μου προκαλύψει ιδίως πέντρο θετικά. Μα 2,5 κύριε Λιόντο. Κάμα δεν ξέρετε τους μισθούς. 1,300 είναι. Άλλο το 2,5 άλλο το 2,5. Αναφέρομαι στα μεικτά. Μην το διαφοροποιήσω. Μια τρίτη πρόταση. Πλέον είναι άμεση ανάγκη κατά τα πρότυπα του αγροτικού ιατρού να υπάρχει, εγώ το ονόμασα αυθέρετα μόνος μου βέβαια, αγροτικός ιατρός αστικού τύπου. Ουσιαστικά πρέπει να απελευθερώσουμε τους ιατρούς των μονάδων, των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων από τη λεγόμενη συνταγογράφηση. Δεν είναι τόσο δύσκολο να βάλουμε να πληρώσουμε 2-3-5 παιδιά όσα χρειάζονται με τους μισθούς που είπε ο κύριος των 1.300, ώστε να ελευθερώσουμε τους ειδικευμένους γιατρούς από τη συνταγογράφηση. Όχι, πιστεύω ότι είναι εφικτό. Και νομίζω ότι ο λόγος που ήρθαμε εδώ σήμερα είναι να προτείνουμε γενικές λύσεις. Για το διάστημα μέχρι να κάνουμε ειδικότητα για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες αυτές. Όσον αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών, φυσικά δεν έχουμε κανένα θέμα σε γενικές υπηρεσίες. Ίσα-ίσα που πιστεύω ότι αυτό είναι αναγκαίο, γιατί αυτή τη στιγμή ο πολίτης κάνει δρομολόγια, λαδοχώρη, κέντρο υγείας, κέντρο οικουμενίτσας που στεγκάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του ΕΟΠΗ. Φυσικά είμαστε θετικοί σε αυτό, να στεγαστούμε. Όπου βρεθεί κοινός χώρος. Και να αναφέρω και κάποια θετικά για την ΕΟΠΗ, γιατί όλο αρνητικά ακούγονται. Λοιπόν, ας μην ξεχάσουμε ότι οι ασφαλισμένοι κάποιων ταμείων, όπως είναι το ΟΓΑ, απέκτησαν πρόσβαση, ας πούμε, στις νηφρολογικές εξετάσεις, σε φυσιοθεραπείες, που δεν είχαν οι άνθρωποι, στη μονάδα υγείας του ΕΟΠΗ στο Λαδοχώρι, που δεν είχαν αυτή την πρόσβαση. Επίσης, ο μισός πληθυσμός που ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, ούτε αυτοί είχαν την πρόσβαση σε ιδιώτες γιατρούς, μικροβιολόγους, εκτινολόγους και σε άλλες ιδιώτες φυσιοθεραπείες. Υπάρχουν και θετικά στο ΕΟΠΗ. Τέλος, να ενημερώσω γιατί άκουσα δύο-τρεις συμμιλητές που προηγήθηκαν. Αναφέρεται σε ένα θέμα των ασφάλιστων. Ο ΕΟΠΗ ετοιμάζει μια παρέμβαση πάνω σε αυτό. Είναι στα σκαριά. Και θα υπάρξει μια λεγόμενη επιταγή υγείας. Δηλαδή κάποιο ποσό που θα δοθεί ως επιταγή στους δικηγούς που θα μπορούν να το αξιοποιήσουν στους φορείς παροχής υγείας. Αυτό όμως είναι ακόμη στα σκαριά, δεν έχουν στις λεπτομέρειες και δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο. Η περιφέρειά μας, η περιφέρεια Επίρου, είναι μέσα από το πρόγραμμα γιατί σας ενημερώνω ότι δεν είναι όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Επίσης, θα κάνω και μια προσωπική πρόβλεψη σε σχέση με αυτή την επιταγή υγείας που λέμε. Ίσως να είναι ένα πρόβλημα, μπορεί να τη συναντήσουμε αυτή την επιταγή μπροστά μας και για άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή, ίσως να λειτουργήσει όλο το σύστημα κάποια στιγμή έτσι. Όσον αφορά κάτι υπόθηκε για τις οφειλές του ΟΠΑΔ, ενημερώνω ότι ήδη το θέμα τακτοποιείται και είναι θέμα ημερών να γίνουν οι πληρωμές. Για τα εξυπρόθεσμα, τα λεγόμενα. Στη διάθεσή σας, για όποια διευθύνση. Προσκλήθηκε σημερινή εκδήλωση και ο βουλευτής της Εστρατείας, ο κ. Μπέζας, αλλά λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης εκτός της Εστρατείας, αδυνατεί να παρευρεθεί. Όπως επίσης και ο πρώην βουλευτής, ο κ. Κατσούρας, και αυτός δεν μπορέσε να έρθει. Θα παρέλαβε τον Δήμαρχο του Μέντζας, τον κ. Κάτσινο, να μας πει τη γνώμη. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Εθνικό Σύλλογο και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσκληση και για την πρωτοβουλία που πήρα να γίνει αυτή η συζήτηση σήμερα. Όμως, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δεχτό μας. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα εγώ περίμενα όλους τους φορείς του νομού. Δυστυχώς,
φάει και εγώ ότι τα προβλήματα είναι λυμένα. Έτσι, ή πήγαν να κάνουν τα μπάνια τους. Θεωρώ ότι έτσι είμαστε σήμερα, ας πούμε, αδύναμοι ως διαδικασία. Εμείς όμως θα την κάνουμε τη συζήτηση, έτσι, και ας δείτε τις αντιφορές. Να ξεκινήσω, γιατί προηγουμένως που μιλάγαν όλοι οι ειδικοί τέλος πάντων, ο κύριος Δήμας, έτσι, πίσω από το πλάτη μου και από το αυτοί μου, έλεγε διάφορα και επανάσταση, να ενώσω τις φωνές μας, και τα πάντα. Θα συμφωνώ σε πρόβλημα να κάνω επανάσταση, να ανατρέψουμε. Άμα είναι φτηνά τα κάνουμε, θα πιστεύω. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη συγκυρία οικονομική. Και ο Δήμος, δεν χρειάζεται να αναφερθώ πολλά στα προβλήματα του Δήμου, έτσι, αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση, αλλά ο χώρος της υγείας είναι κάτι ιδιαίτερο. Και εδώ θα πρέπει να ενώσουμε όλοι τις φωνές μας και την προσπάθειά μας και να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση να πετύχουμε το δυνατόν καλύτερο. Υπόθηκαν διάφορα τώρα εξειδικευμένα θέματα που αφορούν το νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας, εφημερίες, ΟΠΗ, πληρωμές κλπ. Είστε εκεί ειδικότεροι να τα, έτσι, να τα συζητήσετε και να τα λύσετε ενδεχομένως σε άλλα επίπεδα. Εμείς ως Δήμος περιμέναμε σήμερα να βγει κάτι από εδώ, ώστε να καταλήξουμε κάπου και να πάμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο, ανοιχτό όπως είναι πάντα, και να καταθέσουμε κι εμείς να πάρουμε κι εμείς κάποιες αποφάσεις, προτάσεις και όλοι μαζί να τις παλέψουμε. Βασικό θέμα που απασχολεί τον Δήμο της Νομερίζας είναι το ΤΕΠ. Σίγουρα η πρόταση του Προεδρείου, που θα διαφωνήσω λίγο με την κυρία Νικολοπούλου, από ό,τι κατάλαβα δεν κάνει την πρόταση να πάμε στο ΤΕΠ, την πρωτοβάθμια υγεία, να μεταφέρουμε το ΕΟΠΗ ή κέντρο υγείας κλπ. Είναι σαν εναλλακτική πρόταση. Και νομίζω πρόταση όλων μας και θέληση είναι να λειτουργήσει στο ΤΕΠ για το σκοπό για τον οποίο είναι. Και αυτός ο συνδυασμός μαζί με την επέκταση του νοσοκομείου που έγινε εκτελειακά και έτσι, υποθέτω ότι θα συνεχίσει να εξοπλιστεί έτσι, και να προσλάβει για τους στην πορεία. Νομίζω ότι οι δύο αυτές μονάδες θα ήταν έτσι, η καλύτερη λύση για να αναβαθμιστεί λίγο η υγεία στον νομό μας. Πριν λίγες μέρες, είχα μια συνάντηση με τη Διοικητική Αρχή στα Γιάννα, στην Περιφέρεια και εκτός των άλλων έβαλε και το θέμα του ΤΕΠ. Υπάρχει θέμα νομικό, γιατί το έργο είναι στο ΕΣΠΑ. Ο εξοπλισμός, για όσους δεν ξέρετε, ήρθε λίγο πίσω. Ο κ. Γκίνες νομίζω θα το ξέρει καλύτερα, γιατί στάθηκαν πίσω προτάσεις για να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Άρα θα πάει λίγο, θα έχει μια καθυστέρηση. Ανεξάρτητα από αυτό, ο εξοπλισμός κάποια στιγμή θα πάρθει. Τι θα γίνει μετά το ζήτημα. Εμείς λέμε, προτεραιότητα είναι να λειτουργήσει για τον λόγο για τον οποίο έγινε. Και ίσως ο εξοπλισμός είναι ένας τρόπος να πιέσουμε προς την Υπουργείο και την κυβέρνηση, έτσι, να τους φέρουν πρώτα τελεσμένο, εισαγωγικά, μήπως λειτουργήσει για το σκοπό για τον οποίο έγινε. Βέβαια, η πρόταση για εναλλακτική του Προεδρείου να συνεργαστούν εκεί οι μονάδες οι άλλες, νομίζω θα πρέπει να πάει λίγο παραπέρα, αφού εξαντλήσουμε όλα αυτά τα σενάρια. Έτσι, από εκεί πέρα να το συζητήσουμε, αλλά προτεραιότητα είναι να λειτουργήσει έτσι, όπως είπατε όλες το σκοπό για τον οποίο έγινε. Για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τα κέντρα υγείας, στο Δήμο μας έχουμε το κέντρο υγείας Οικουμένησης Μαργαρητίου, ορολογικά ιατρία, έχουμε τώρα τον τουρισμό, υπάρχει έτσι, ανάγκη να ενισχυθούν τα
διαφορετικά ιατρία που είναι στην τουριστική περιοχή. Τα έχουμε συζητήσει και με τον διοικητή, με τον κύριο Κορδίμο. Υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό, τα κατανοούμε όλα, αλλά πιστεύω ότι στα πλαίσια των αεροδρομίων θα υπάρξει έτσι μια ενίσχυση του καλοκαίρι του μήνα. Καθαρίστρια, μπορούμε να στείλουμε, κύριε. Να σα πω, το θέμα τη καθαρίστρια. Υπάρχει όντω νομικό ζήτημα, όπω είπε ο κ. Σωματάκη. Να κάνω μια παρένθεση να σα πω ότι είχαμε μια καθαρίστρια στην Πέρδικα, μάλλον δούλευε στη βοήθεια στο σπίτι, ω οικιακή βοηθό. Δηλαδή, το αντικείμενό τη ήταν να πηγαίνει να καθαρίζει του παππούδε, να του περιποιείται και τη μετακίνησαμε την πήγαμε στον παιδικό σταθμό και στον πιαγωγείο. Τι πιο φυσικό, δηλαδή, να παίρναμε έναν υπάλληλο που δούλευε καθαρίστρια στη βοήθεια του, γιατί πάμε εκεί. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη και πριν μια εβδομάδα έχει δικαστική απόφαση και μα υποχρεώνει, είναι άμεσα εκτελεστή, να την επαναφέρουμε στη βοήθεια. Και φυσικά θα πάει στο καπί. Υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς. Το πεντάμινο θα το προσλάβουμε για κάτι καθαριότητα στο Δήμο και μόλις τον στείλουμε εκεί θα ακολουθήσει αμέσως. Είναι γνωστή η τακτική όλων αυτών που επιτρέψτε μου να το πω παρακαλάνε για δουλειά και μόλις γατζώνονται στο Δήμο ή στο Δημόσιο έστω και για λίγους μήνες. Μένουν πίσω από τον νόμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαθέσουμε καθαρίστρια για το κέντρο υγείας της κυβέρνησης. Τώρα, για την συνένωση των μονάδων υγείας, κέντρο υγείας της κυβέρνησης και ΟΠΗΚΑ και μονάδα ψυχικής υγείας. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει, βέβαια, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, αλλά ίσως ήταν καλύτερα να γίνει αυτό στα κτίρια, στις υποδομές του ΕΟΠΗ στο λαδοχώριο. Αυτό θα εξεταστεί περισσότερο από εσάς σε συνεργασία με τον ΕΟΠΗ, δηλαδή αν μπορούσε το κέντρο υγείας μαζί με το ΙΚΑ ΕΟΠΗ να στεγαστούν στο λαδοχώριο. Ακόμα κι αν εκεί χωράει το κέντρο ψυχικής υγείας, να μείνουν εκεί και να φύγουν οι διοικητικές υπηρεσίες. Τι ήταν οι διοικητικές υπηρεσίες των χώρων και των ολοκλήρων. Να φύγουν, να παρέμβουν ενδεχομένως στο κέντρο υγείας το σημερινό. Και θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση να πειθαρχώ λίγο στον κύριο Μενέντη. Γινόμαστε μάρτυρες, αποδέχτες μάλλον, παραπώνω για τα ωράρια λειτουργίας του ΙΚΑ. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα ωράρια σας είναι 7, 9, 10, δεν ξέρω, γιατί στοιχεία λέω τις ώρες, ή 12, 3, 12, 15 κλπ. Λοιπόν, νομίζουμε, και εγώ προσωπικά δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος, δεν ξέρω αν είναι νόμιμο, αν καλύπτει αστυνομικά. Εγώ σας μεταφέρω την άποψη των συμπολιτών μου, ότι εδώ θα πρέπει να εντάξει κάτι, να γίνει κάτι, δηλαδή να εξυπηρετούνται οι ασθενείς καλύτερα. Και σε μια συνένωση ή σε μια νομοθετική ρύθμιση, νομίζω τα πράγματα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί θέλω να καταλάβετε, υπάρχουν και μειωμένο ποσό γιατρού λίγοι, υπάρχουν πολλές επιτροπές που λαμβάνουν μέρος οι γιατροί και οπωσδήποτε δεν μπορούν να εξυπηρετούν οι πολίτες τις μέρες και τις ώρες που είναι στις επιτροπές, στα κλπ. Στο ΚΑΠΗ, στην Πρωτοβάθμια Γερμανική Επιτροπή, οι παιδίατροι, παιδίατρος, καρδιολόγος, παθολόγος, με ανέφεραν νωρίτερα ότι είναι στην επιτροπή που χορηγούν, εξετάζουν μόνο παιδιά, χορηγούν τα σκοπιδικά υγεία των μαθητών κλπ. Και το κυριότερο, υπάρχουν πολλές ειδικότητες. Με μία ειδικότητα δεν μπορούμε να καλύψουμε το ωράριο των 11 ώρων που πρέπει οι γιατροί να κάνουν εκεί. Ή θα πρέπει ο γιατρός που έχει τη μονή ειδικότητα και είναι ελάχιστη. Δύο καρδιολόγοι είναι, ο ένας τρέχει καπί και πά δεξιά-αριστερά, ο άλλος είναι υποδιευθυντής τρέχει και αυτός είναι στην επιτροπή. Οπότε μιλάτε, οι δύο παιδίατροι, ο ένας είναι στην επιτροπή αυτή που είπα και οι γιατροί μονών ειδικοτήτων. Δεν μπορούν να καλύψουν τώρα. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι
θέλουν να πάνε στο ιατρείο, στο γιατρό του ΙΟΠΗ το μεσημέρι, το απόγευμα, γιατί το πρωί δουλεύουν. Δεν μπορούν να πάνε να τις περιπτούν. Και η μονή ειδικότητα, πόσες ώρες θα καλύψει. 5 ώρες. Να το βάλουμε πρωινό ωράριο, γίνεται και αυτό. Οι απογευματινοί ασθενείς όμως που θα έχουν κάποιο πρόβλημα και θα ψάξουν το γιατρό αυτές τις ειδικότητες, δεν θα το βρουν, δεν θα υπάρχει. Και γι' αυτό και με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης επαναδοτή αυτές, δεν είναι αποφάσεις που τις παίρνουν ο διευθυντής, ο οποίος κλπ. Είναι γνωστά αυτά στη διοίκηση και τα επικυρωμένα από την διοίκηση. Ότι τα ωράρια των γιατρών θα πρέπει να είναι ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. Και αυτό μπορεί να γίνει. Θα γίνει ένα συνάδελφος, θα αναλάβει ένα πρωινό ωράριο. Το απόγευμα δεν θα γίνει. Το μεσημέρι δεν θα γίνει. Θα είναι κοινή η θέση του ειδικού γιατρού. Έτσι όμως, μοιράζοντας τα ωράρια πρωί και απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα, πρωί μεσημέρι απόγευμα, μπορούν οι ασθενείς ανάλογα με την εργασία που κάνουν και με το χρόνο ελεύθερο που έχουν να πάνε στο γιατρό ειδικότητα. Δεν είναι τόσο απλά, κύριε Δημαρχέ. Δεν είναι πρώτη. Γιατί είχαμε πολλές ειδικότητες για εγώ. Δεν είχαμε πρώτη αποδίκηση, ξέρεις, δεν σκεφτεί το δικό. Λοιπόν, δεν είναι πρώτη. Απλά εγώ για να το κλείσουμε το έβαλος θέμα, όμως, επιτρέψτε μου για να κλείνοντάς να πω το εξής. Ο απλός πολίτης, ο ασθενής, ξέρετε τι λέει. Ο κάτσινος είναι στο κέντρο, στο ΙΚΑ, στο ΝΕΟΠΗ και ρυθμίζει το ράδιό του να πηγαίνει να δουλεύει στο ιατρείο του και εμάς μας φέρνει 3 ώρα το μεσημέρι και 4 και 5 που καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν πρόκειται να πάω εδώ. Θέλω να το κλείσω λίγο, το καταθέτω ως ένα προβληματισμό της κοινωνίας. Όμως οι συνάδελφοι σας είπα ότι... Και γίνομαι και κακός, το καταλαβαίνετε. Ο σκοπός είναι να βοηθηθούν οι πολίτες. Να σας πω κάτι, εγώ είμαι διευθυντής του Μαρκιακή Μονάδα. Δεν είμαι υποχρεωμένος να εξετάζω, δεν είμαι υποχρεωμένος να γράφω πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως εξυπηρετώ 25-30 ασθενείς την ημέρα. Αυτό δεν το λέω έτσι για να καθιδρώ εγώ ή για να παρουσιάσω τον εαυτό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουμε, με τα προβλήματα που έχουμε, με τις ευθύνες του κάθε γιατρού σε κάθε επιτροπή που λαμβάνει. Αφήνουμε κάποια κενά. Πώς θα τα καλύψουμε. Με μια ειδικότητα. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι και εσείς και στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας, έτσι, η δημόσια υγεία από εσάς τους γιατρούς παρέχεται σε ψηλό επίπεδο και με αυταπάρνηση γιατί τις συνθήκες όλοι τις γνωρίζουμε. Λοιπόν, να το κλείνω αυτό για να μην μακρηγορώ εγώ. Και νομίζω ότι... Να μάθουμε και λοιπόν ναι. Ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα και άλλες ευθύνες που έχουν πειραστεί και ότι υπάρχουν ελάχιστοι. Θα πρέπει να πάρουμε και άλλες ειδικότητες. Για να κλείνω εγώ, για να μιλήσω κι άλλοι, ως γενικό συμπέρασμα και ως γενική πρόταση, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια αναδιάρθρωση των μονάδων υγείας στον νομό. Νοσοκομείο, βασικός πυλώνας. Τότε, όταν γίνει, το ΕΚΑΠ, τα κέντρα υγείας, ΕΟΠΗ, όλα αυτά θα πρέπει να μπουν επιτάπητος και σήμερα είναι μια αρχή, πρέπει όμως να συνεχιστεί. Και να πούμε να πάμε σε μια αναδιάταξη των μονάδων υγείας στον νομό για να έχουμε και να έχετε και εσείς καλύτερες συνθήκες και ο κόσμος στην κοινωνία να έχει καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Δεν θα πρέπει να σταματήσει τώρα αυτή η προσπάθειά σας. Έτσι, θα πρέπει να συνεχιστεί. Ξανακάνουμε τους φορείς. Έτσι, ας μην έφτασε. Θα συνεχίσουμε. Έτσι, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Και ο εκπρόσωπος του κέντρου εργατείου, αλλά δεν έχει το κέντρο υγείας, η κυρία Κάξου. Επίσης ο αντιπεριφερειάρχης της Πρωτείας, η κυρία Δήμαρχος Σουλίου, η κυρία Βραήν, η Δήμαρχος Φιλιατών. Πιθανόν να μην μπορούσαν να κάνουν κάποιες συμβουλώσεις. Επομένως προχωράμε και καλούμε τον εκπρόσωπο περιφέρειας Επίρου, τον αντιπεριφερειάρχη υγείας, κύριο Κάξου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου, εκπρόσωπο του φορέων αγαπητοί παρεμπισκομένοι. Χαιρετίζω εκ μέρους της Περιφέρειας Υπήρου τη σημερινή πρωτοβουλία του Συλλόγου σας για τη συζήτηση για τα προβλήματα στον χώρο υγείας στην περιοχή μας αλλά και γενικότερα και θεωρώ ότι είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Και αυτό γιατί η συζήτηση αυτή γίνεται σε μια εποχή
που η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και η συνεχόμενη δυσκολία, αυξανόμενη δυσκολία που αντιμετωπίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες για παροχή στις υπηρεσίες στον χώρο της υγείας, όταν αυτές δεν είναι κρατικές, αλλά και όταν δεν καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους έχουν τεράστια προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση αυτή δεν θα μπορούσε να ήταν περισσότερο επίκαιρη, όπως είπα, ποτέ. Εμείς, σαν περιφέρεια, όπως περισσότεροι γνωρίζετε, αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα του Καλλικράτη να μην θέλει να προχωρήσει προς την πραγματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, ενώ αρχικά όταν σχεδιάστηκε και δημιουργήσε τόσες πολλές ελπίδες σε όλους μας για μια πραγματικά αποκεντρωμένη διοίκηση από το κεντρικό κράτος, είχαμε λοιπόν την ελπίδα ότι σαν περιφερειακή αρχή θα κληθούμε, όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα του Καλλικράτη, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και διοικητικά στον χώρο της υγείας, να μπορέσουμε έτσι να συνεισφέρουμε τα μέγιστα, παρόντες, όντας στον χώρο και ζώντας ανάμεσα σε εσάς, συντοπίτες λοιπόν με όλους τους πολίτες. Αυτό δεν έγινε όπως γνωρίζετε. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ δηλώνω σήμερα ότι η Περιφέρεια Ηπείρου σε επίπεδο προγραμματικό, σε επίπεδο στόχων, ακόμα και σε επίπεδο πολιτικής πίεσης, το κομμάτι που μας αναλογεί είναι αρρωγή σε κάθε προσπάθεια που γίνεται από τους φορείς της υγείας για μεγαλύτερη πίεση προς το αντίστοιχο Υπουργείο μας, έτσι ώστε να γίνουν ακόμα πιο εμφανή τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Πιο συγκεκριμένα, γιατί τα προβλήματα υγείας είναι κοινά σε όλη την πατρίδα μας. Απλά εμείς προσπαθούμε να κάνουμε έναν ορθολογισμό και μια αξιολόγηση και ιεράρχηση των δικών μας κυρίων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Κύριοι, θεωρώ ότι όλες οι προτάσεις μας που ακούω προσεκτικά όλους τους παρεμπισκόμενους ομιλητές πρέπει κατευθύνονται και πρέπει να κατευθύνονται προς μια ρεαλιστική κατεύθυνση διεκδίκησης, παράλληλα όμως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει διεκδίκηση πόρων. Είναι εύκολο να χρησιμοποιούμε τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν λεφτά και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις εκ των έσω. Μάλλον εύκολο δεν είναι, αλλά είναι πιο καθημερινό. Όμως χάνουμε το στόχο μας. Δεν μπορεί να ασκηθεί πολιτική υγείας όταν με 6-7 δισεκατομμύρια ευρώ είναι όλη φαρμακευτική και νοσοκομιακή δαπάνη. Δεν μπορεί να ασκηθεί σοβαρή πολιτική στον χώρο της υγείας όταν η μισθή των ιατρών των κρατικών είναι στα όρια της επιστημονικής αξιοπρέπειας, να μην πω και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν μπορεί όταν η αμοιβή στους ιατρούς ιδιώτες του ΕΟΠΗ αγγίζουν το ποσό των 6 ευρώ για να μας ακούν και οι συμπολίτες μας που πιθανόν παρεμβρίσκονται και δεν το γνωρίζουν, και έτσι υπογραφίζουν, κύριε Διτά, το ΕΟΠΗ, από μόνες τους αυτές οι αμοιβές το ρόλο του ΕΟΠΗ που κι αυτός με τη σειρά του ήταν πολύ ελπιδοφόρος όταν δημιουργήθηκε. Γιατί δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας ότι η ανάγκη για αλλαγές δεν είναι προς μία κατεύθυνση, δηλαδή προς βελτίωση στους παρόχους στον χώρο της υγείας. Είναι και προς τον εξορθολογισμό των δαπανών και της σπατάλης που μπορεί να γινότανε και της κακής κατανομής κονδυλίων και πόρων που γινότανε και οποιαδήποτε άλλη στα ασφαλιστικά ταμεία όλο αυτό που ζούσαμε όλοι οι επαγγελματίες υγείας τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν με όλα αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να βγάζουμε από το μυαλό μας το βασικό στόχο διεκδίκησης πόρων. Όσο και δύσκολο να ακούγεται στη σημερινή εποχή, είναι πρωταρχική ανάγκη η διεκδίκηση πόρων. Το ΤΕΠ και το νοσοκομείο πιατών, η επέκταση μπορεί να γίνει με λεφτά του ΕΣΠΑ. Αυτά δεν πάγουν να θεωρούνται με ελληνικά χρήματα. Δεν μας τα έδωσε κάποιος για να τα σπαταλήσουμε χωρίς αντίκρισμα. Το να σταματήσουμε εμείς να διεκδικούμε προσωπικό, γιατί εκείνο το πρόβλημα. Τεχνικά και εξοπλιστικά είναι τα χρονοδιαγράμματα πηγαίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το προσωπικό όμως θα πρέπει να είναι συνεχόμενη πίεση από όλους τους φορείς ανάλογα με την ευθύνη που έχει ο καθένας, έτσι ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή να στελεχωθούν αυτές οι δομές και να παρέχουν τη συνολική υποδομή στον χώρο της υγείας, όπως περιέγραψε και ο Δήμαρχος πιο πριν. Νοσοκομείο, ΤΕΠ, κέντρα υγείας και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν, όπως προείπα, σαν περιφερειακή αρχή, σε όλο αυτό το διάστημα που είμαστε στη θέση μας, με τον περιφερειακό κύριο Καθημάνη, προσπαθούμε και είμαστε παρόντες σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Είναι επιπώνη και σκληρή προσπάθεια που κάνουμε παρέμβαση στο Υπουργείο, σε πολλά σημαντικά ζητήματα στον χώρο της υγείας, όλη την περιφερειακή Ηπείρου. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακούω και τις προτάσεις των ειδικών σήμερα και των εκπροσώπων όλων των φορέων που είναι σήμερα εδώ.
έτσι ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κατακτήσουμε και ένα συνολικό πρόγραμμα παρέμβασης προς το Υπουργείο με στοχευμένες αναφορές στην περιοχή μας. Κάποια καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη Δεσποτεία και που πρέπει άμεσα να βρούμε τη λύση, ίσως και εκ των έσω, είναι γνωστά και απλά θα θέλω να τα αναφέρω κι εγώ. Δεν είναι σε θέση κανένας υπουργός να γνωρίζει ότι το Σούλι είναι πολύ μακριά για να το κόβεις, επειδή δεν δίνει κονδύλια στο νοσοκομείο Πιλιατών τη σύνδεση ίντερνετ για να συνταγραφεί ο γιατρός. Δεν είναι υποχρεωμένος, θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένος κάποιος υπουργός, το ξέρει, αλλά εμείς ζούμε εδώ, εμείς το ξέρουμε. Δεν πρέπει αυτό να μας διαφεύγει έτσι και αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια περιοχή τόσο απομακρυσμένη χωρίς σύνδεση ίντερνετ να μπορεί να συνταγραφεί ο γιατρός και για τα φαρμακά του. Όπως επίσης κανένας υπουργός δεν είναι υποχρεωμένος, μάλλον πάλι είναι υποχρεωμένος, αλλά δεν το κάνει να ξέρει τις ανάγκες τις πληθυσμιακές που έχουν επέλθει στο νομό μας. Η τουριστική μας ζώνη φιλοξενεί 10 και 15.000 κόσμο το καλοκαίρι. Από Πλαταριά μέχρι Πέρδικα. Σιβώτα Πέρδικα. Εκεί υπάρχει άμεση ανάγκη παρουσίας γιατρού. Συμφωνώ, τα κέντρα υγείας δεν βγαίνουν εφημερίες με τους ήδη υπάρχοντες. Πώς να πούμε εφημερίες και διανυκτερεύσεις για εκεί. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο καλείστε όλοι οι εκπρόσωποι και του νοσοκομείου πραγματικά αλλά και το κέντρο υγείας να καθίσετε κάτω και να δείτε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στο ζήτημα. Το ΕΚΑΒ που άκουσα όλους να ανησυχείτε και να λέτε ότι πρέπει να βγάλουμε βάρδιες. Ναι, εμείς έχουμε έρθει ήδη σε επαφή με τον διευθυντή του ΕΚΑΒ στα Γιάννα και τον κύριο Παπαδιώτη να δούμε το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, λίγοι στην κεντρική πραγματικά οδηγοί, λίγοι στο Μαργαρίτη, το ΕΚΑΒ μέτρα την Οικουμενίτσα, ένα οργανόγραφο από βάρδιες. Ασφαλώς ασθενοφόρο στον κόμβο στον Ιαβόρι να καλύψουν την επαρχία Σουλίου, ασφαλώς όμως και ασθενοφόρο στον κόμβο στο Καρτέρι να καλύψουν την τουριστική ζώνη και όχι μόνο μισές μέρες της εβδομάδας στο Μαργαρίτη, το οποίο και αυτό δεν βγαίνουν όλες οι βαριές της εβδομάδας. Δηλαδή αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορείτε εσείς και σε επαναλαμβανόμενες στις σκέψεις να τα αντιμετωπίσετε και να δώσετε λύσεις σαν εκπρόσωποι των κέντρων υγείας, των νοσοκομείων πρωταρχικά και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση και ιεράρχηση των ζητημάτων που πρέπει να θέσουμε σαν φορείς της υγείας και αυτοδιοικητικοί φορείς της περιοχής. Τα οποία να είναι βραχυπρόθεσμες προτάσεις για βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και ένα συνολικότερο σχέδιο πώς θεωρούμε εμείς ότι είναι καλύτερα η κατεύθυνση στον χώρο της υγείας να πάρει τον δρόμο της στην περιοχή μας. Ξαναλέω λοιπόν ότι εμείς σαν περιφερειακή αρχή θα είμαστε αρρωγοί σας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω και τη συνέχεια της συζήτησης και αν χρειαστεί να ξανατοποθετηθούμε και σε επιμέρους ζητήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Επειδή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με την πρόταση που κάναμε όσον αφορά το ΤΕΠ, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η πρωταρχική πρόταση είναι να λειτουργήσει το ΤΕΠ. Και εφόσον λειτουργήσει το ΤΕΠ, είπαμε θα διασυνδεθεί με μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πιλιατών. Επειδή όμως υπάρχει διάχυτη πεποίθηση ότι δεν θα λειτουργήσει το ΤΕΠ, διότι χρειάζονται περισσότεροι από 100 διορισμούς, είναι εναλλακτική η πρόταση που κάναμε. Θα ήθελα να καλέσω λίγο τον κύριο Γκίνη να μας πει τι ακριβώς ισχύει. Δηλαδή, τι ρεαλιστικές πιθανότητες έχουμε να λειτουργήσει το ΤΕΠ όπως το βλέπετε. Δεν είναι λύση. Για πιθανότητες δεν θα μιλήσαμε. Ναι, εγώ είμαι τεχνικός που γνωρίζει, που γνωρίζει. Πώς θα δεσμευτεί, αφού είναι τεχνικός σημαντικός. Δεν δεσμεύεται. Πώς θα μας πει και να μιλήσει. Γεια σας. Εγώ δεν έχω νοσοκομείο στο κομείο. Εσύ με την ιδιότητα του ατόμου δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Μια πληροφορία για τον αξονικό. Την Τρίτη θα λειτουργήσει ο αξονικός. Έχει τοποθετηθεί η Λιτνία, την Δευτέρα θα υπήρχε ο αξονικός, την Τρίτη μετά από 6 μήνες θα λειτουργήσει ο αξονικός στο νοσοκομείο. Για το ΤΕΠ, επειδή έχουμε τα ερωτήματα, το ΤΕΠ δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν κέντρο υγείας. Και θα εξηγήσω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν νοσοκομείο και δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε σαν ΤΕΠ. Τι θέλω να πω. Είναι εύλογο να ενοποιηθούν οι δομές της πρωτοβάθμιας. Το ΙΚΑ, που θα ξέρουμε στο κέντρο υγείας. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Το ΙΚΑ ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας. Άλλη εργασιακή σχέση των γιατρών
είναι 2-3 ώρες. Η γιατροί του κέντρου υγείας είναι στο ΙΣΥ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Θα δουλεύουν στον ίδιο χώρο. Πολύ καλά, μπορούμε να πάμε στα πολυεθνία του ΙΚΑ, που ειδοποιεί. Μια και ένα παιδί από τον κύριο Θαμαδάκη, από το κέντρο υγείας της Μενίτσας, κατασκευάστηκε το 84. Κτηριολογικά έχει τα χάλια του. Το 2011 έχει υποβληθεί από το νοσοκομείο μελέτη γύρω στις 350.000 ευρώ για ανακαίνιση μόνο της οροφής και λοιπά στο κέντρο υγείας. Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ακόμη δεν είχε γίνει τίποτε. Ο κύριος Κάτος μπορεί να το κοιτάξει λίγο να δει. Μας είπαν ότι η διευθυντική αρχή έχει τελειώσει τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Επειδή ακούω πολλές φορές λένε να πάμε από το ΕΣΠΑ. Τα λεφτά του ΕΣΠΑ, τα κονδύλια του ΕΣΠΑ έχουν τελειώσει. Είχαν υποθεί ότι θα δώσουν 350.000 για το κέντρο υγείας Οικουμενίτσας, Παραμυθιάς και Μαργαρητίου. Έχουν γίνει μελέτες για εξοπλισμό και για κτηριακές βελτιώσεις. Έχουν υποβληθεί στην έκτη ύπεψη και ανήκουν, ας πούμε, από το 2011 και δεν. Η διαχειριστή μας λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά περαιτέρω του ΕΣΠΑ για να ενταχθούν οι ΜΕΚ και να πέφτει για το κέντρο υγείας της Οικουμενίτσας για τις βελτιώσεις. Προφανώς θα κατατέθηκαν οι μελέτες σε τέτοιο χρονικό διάστημα που θα τελείωσε το 7-13. Πάνω δεν το γνωρίζω, εσείς το λέτε τώρα, αλλά φαντάζομαι. Και εμείς κληθήκαμε την έκτη ύπνα να υποβάλουμε τις μελέτες, υποβάλουμε τις μελέτες το 2011. Είπαμε ότι θα βρίσκουν και τέσσερα, να μην επεκταθώ. Τώρα, αφού λυθούν αυτά τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας, σίγουρα δεν μπορούμε να μεταφερθεί στο ΤΕΠ. Το ΤΕΠ κατασκευάστηκε για την επιγόντωση. Δεν έχει ξεκινήσει. Υπάρχει ένα σημείο χώρο με 4 εξεταστήρια, τα οποία θα χωρίζονται με παραπάνω. Έτσι. Εκτός πλέον, πέρα από ότι δεν επιτρέπεται, ας το πούμε, έχει χειριστεί για ΤΕΠ, ας πούμε ότι μπορούσαμε μέσω του Υπουργείου Υγείας να πιέσουν για χειριστή αρχή και να αλλάξει η σκοπιμότητα. Πάλι δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, τι θα καταργήσουμε τους αλάμους νοσηλείας επάνω, αρχή νοσηλείας, να τους κάνουμε γιατρία. Και στην ίδια είσοδο που θα είναι τα επίγοντα, θα έχει και ο γιατρός, ο παππούς με τον μπαστούνι για να εξεταστεί. Και δεν προβλέπονται ούτε εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός έχει γίνει μελέτη για τα χειρουργεία, έχει γίνει για ΜΑΦ, μια μονάδα μεταφυγικής θεραπείας, λίγο πιο κάτω από τη ΜΕΘ. Υπάρχουν επίγοντα παιδιατρικά, υπάρχουν επίγοντα ενηλίκων. Δεν είχε καν αυτό το κομμάτι, άρα δεν μπορεί να μεταφερθεί. Δεν μπορεί να γίνει νοσοκομείο, γιατί κτηριολογικά δεν στέκει. Θα μπορούσε κάποιος, όπως έχει κουβεντιαστεί εδώ πέρα, θα πούμε. Αυτό που έχει ξεχαστεί και όπως είπα την προηγούμενη φορά, που έχει στοιχειώσει η φοιτητική αιστεία, θα μπορούσε να γίνει νοσηλευτική μονάδα. 3-4-5 εκατομμύρια. Εποχές τότε, τώρα, να βρεις τα λεφτά για να φτιάξεις την αιστεία σε νοσοκομείο, σχεδόν αδύνατο, να την πω αδύνατο. Είναι δύσκολο να δουλέψεις και σαν τέτοιο. Έχει σαν μια επιτροπή στο νοσοκομείο να φτιάξει οργανισμό κοινό του νοσοκομείου και του τέλου. Για μένα το νοσοκομείο είναι εύκολο, λες, υπάρχει νομοθεσία του νοσοκομείου, υπάρχουν τα στάνταρ, πόσες κλίνες είναι, τόσοι γιατροί είναι, τόση εφημερία, τόσο βγάζει ένα. Ψάχνουμε να δούμε τώρα πώς θα στερηθεί το τέλο. Σε κανένα νοσοκομείο στην Ελλάδα δεν είναι ΤΕΠ απομονωμένο. Από μακρασίνα 20 χιλιόμετρα, να σκεφτείτε το ΤΕΠ έχει 4.000 τετραγωνικά κάλυψη. Δηλαδή είναι όσο είναι το νοσοκομείο χρειαζόταν αυτή τη στιγμή περίπου. Ψάχνουμε να βρούμε σε διεθνή βιβλιογραφία. Να ψάχνουμε να βρούμε ένα ΤΕΠ. Πώς μπορούμε να το στελεχώσουμε εμείς για να βγάλουμε ένα οργανισμό ΤΕΠ και διοικητικά να του δώσει μια δομή που να στέλνει. Πώς θα το πει στο υπάλληλο εκεί πέρα να πα, πού θα ανήκει, πώς θα είναι, σε τι κύματα. Και πραγματικά σπάμε το κεφάλι μας και δεν μπορούμε. Έχει χίλια άλλα προβλήματα. Έτσι όπως κατασκευάστηκε, λέει, ας πούμε. Δεν θα έχει εστιατόριο. Δεν θα έχει μαγειρία. Πώς θα γίνεται, θα μαγειρεύω στο νοσοκομείο πιλωτών και με κάποιο αυτοκίνητο, που πρέπει να έχει άριζο γιατί δεν μπορεί να μεταφέρει φαγητό έτοιμο, στο νοσοκομείο. Με ποιο φαγητό, με ποιο αυτοκίνητο και με ποιο. Κάποιος πονηρός θα πει, μάλλον θα τα δώσω σε κέντερικ. Πόσο πονηρός. Έτσι, μπορεί να πει. Άλλη πέρα. Το ίδιο θα ισχύσει για τα θερωρία, πλυντήρια, σιδεροτήρια. Είναι έτσι δομημένο. Εντάξει, θα πει στο νοσοκομείο, μας στο νοσοκομείο δεν έχει μαγειρό στο νοσοκομείο. Η λύση, η πιο εφικτή ποια είναι. Ψάχνουμε να βρούμε μέσα από τα πλαίσια το τέπο θα βλέψει. Και ακόμα εγώ δεν μπορώ να δώσω μια λύση. Μακάρι να βρεθεί κάτι, δεν είναι θέμα μόνο χρημάτων. Είναι και θέμα προσωπικού. Η πρώτη εκτίμηση είναι για να δουλέψει το ΤΕΠ θέλει 145 άτομα. Με γιατρούς, με θηρωρούς κλπ.
και άλλους 200 επιπλέον θα ήταν νοσοκομείο. 350 πάλι θα πρέπει με τον καινούριο οργανισμό να προσθεθώ στο νοσοκομείο Φυλατών. Πάμε από το κέντρο υγείας επομερίζας του νοσοκομείου Φυλατών. Εγώ σας λέω πώς πρέπει να δουλέψει και αυτά πολύ συνειδητά. Γιατί δεν μπορεί να λέει ότι θα επιμερεύει το κέντρο υγείας του σε 24 ώρες βάρια, τότε, έτσι. Άρα πρέπει να έχει συνέχεια ακτινολόγο. Δεν μπορεί να το δώσει επιμερία καθήκον. Δεν γίνει πέρα τότε. Και θα ήθελα ακόμη και να ξαναγυρίσω πάλι γιατί το κέντρο υγείας δεν μπορεί να μεταφερθεί και εκεί. Ούτε και ο κόσμος οι γιατροί. Δηλαδή ο απορροπτικός που είναι στο κέντρο υγείας της Οικουμενίτσας θα πάει στα επίγοντα. Δεν μπορεί. Ακόμη και αυτή η δομή που το βάθουμε, που θα δουλεύει το μεσημέρι, το απόγευμα τι θα κάνει. Δηλαδή ο γιατρός του κέντρου υγείας το μεσημέρι θα πάει να αφημερέψει στο κάτω από το ΙΚΑ, θα φύγει και 2-3 ώρες δεν θα έχει πρόβλημα. Ο γιατρός του κέντρου υγείας θα πάει να αφημερέψει στο ή θα δουλεύει παράλληλα, θα έχουμε και επίγοντα στο κέντρο υγείας. Το ΤΕΠ επιγόντων, ας πούμε, δεν έχει επίγοντα γυναικολογικά. Είναι τραυματιολογικό. Δεν μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα. Άρα ένα επίγοντα δηλαδή, γυναικολογικό. Μυθολογία, οτιδήποτε το παιδί. Πού θα πάει. Θα πάει στα κέντρο υγείας, θα το βρει κλειστό πριν το κέντρο υγείας κλειστό. Στο ΤΕΠ. Στο ΤΕΠ το πούνε, δεν έχουμε γυναικολόγο εδώ πέρα. Εντάξει, ο γιατρός θα το κάνει μια. Κάποιος θα του πει πήγαινε στο νοσοκομείο. Και θα το εκεί γενικό και θα πάει. Κέντρο υγείας, ΤΕΠ, νοσοκομείο, Γιάννενα. Και θα πει αυτός που δεν πήγαινε κατευθείαν στα Γιάννενα. Και άλλη ήταν η έννοια της τοποθέτησής μου. Δηλαδή, από αυτά που λέτε, καταλαβαίνω ότι το ΤΕΠ δεν γίνεται να λειτουργήσει. Εφόσον υπάρξει λοιπόν μια πολιτική απόφαση αλλαγής κρίσης του ΤΕΠ, να μεταφερθούν το κέντρο υγείας και οι μονάδες υπηρεσίας του ΙΚΑ και να λειτουργήσουν όπως λειτουργούν τώρα. Αν δεν το ΙΚΑ να κάνει τα εξωτερικά του γιατρία όπως τώρα, δεν θα λειτουργεί ως ΤΕΠ αν μεταφερθούν αυτές οι δύο μονάδες. Είναι πολύ δύσκολο. Και αυτή είναι η αναλλακτική πρόταση, εφόσον δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ως ΤΕΠ. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, κατασκευαστικά δεν μπορεί. Δεν υπάρχουν δεξιά γιατρία. Δεν υπάρχουν πόλοι. Πού θα βρούμε τους αγαπητοί συνάδελφοι και εκπρόσωποι των φορέων, κύριε Δήμαρχε, σας αφήνω τελευταίο έτσι. Καλησπέρα σε όλους σας. Εγώ μιλάω με την ιδιότητα της πρώην νοσοκομιακής γιατρού επί δεκαετίας, Λίλη Διώτης, γιατρός του ΕΟΠΗ. Νομίζω δεν θα συμφωνώ με πάρα πολλά που είπαν οι προλαλήσαντες, λαθασμένες αποφάσεις προηγουμένων κυβερνητικών, μη κυβερνητικών, τέλος πάντων οδήγησαν τώρα τον νομό σε ένα κυκαιώνα προβλημάτων και τώρα ακούμε προτάσεις, πιθανές λύσεις που πραγματικά είμαστε μπερδεμένοι. Δεν είναι καθόλου απλό το θέμα. Το έχουμε καταλάβει όλοι μας. Οι δομές υγείας πραγματικά πρέπει να αναδιαρθρωθούν στο νομό μας. Εκείνο όμως που πρέπει να, κατά τη γνώμη μου φυσικά, να σκεφτούμε είναι ότι όσον αφορά τη λειτουργία του ΤΕΠ, νομίζω ότι πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Η συγκεκριμένη λειτουργία του ΤΕΠ πρέπει να γίνει. Αν αρχίσουμε να λέμε, αν να το τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε, να κάνουμε, το έχουμε χάσει. Θα το έχουμε χάσει και για το άμεσο και για το προσεχές μέλλον, πιστεύω, την λειτουργία του ΤΕΠ. Επομένως, εγώ πιστεύω, σαν τοπική κοινωνία, με όλους τους φορείς, δεν φτάνει μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν φτάνουν μόνο οι ιδιώτες και οι νοσοκομιακοί γιατροί, πρέπει όλοι οι φορείς να καταλάβουμε, για να μην το ομορφοποιώ και να το ερωποιώ, ότι για την υγεία του νομού θα πρέπει να είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Θα σωστά θα πρέπει να συζητήσουμε ποιες είναι οι σωστές επιλογές οι οποίες έχουμε, έτσι, γιατί ο καθένας βλέπει από τη μεριά του. Εγώ, επειδή είμαι γιατρός, καταλαβαίνω ίσως περισσότερο από κάποιους άλλους που είναι μη γιατροί εδώ πέρα. Και επειδή ήμουν και νοσοκομιακή γιατρός, ποια είναι τα προβλήματα, αλλά δεν είμαι τόσο ειδική. Εκείνο όμως που ξέρω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η υγεία στο νομό έχει πιάσει τον πάτο, που λέμε. Πρέπει να γίνει κάτι.
Η θέση μου είναι ότι το ΤΕΠ πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει, με όλες τις δομές, το προσωπικό, την υποδομή, την εργαστηριακή, την υλικοτεχνική, διότι διαφορετικά δεν θα είναι ΤΕΠ. Θα πέσουμε στην περίπτωση να λειτουργήσει σαν ένα κέντρο υγείας και ούτε κέντρο υγείας. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και μετά να δούμε σε τι άλλο μπορούμε να προβούμε. Και σαφέστατα, σίγουρα να μην αυταπατώμεστε, θα πρέπει να δούμε ότι η λειτουργία του νοσοκομείου, η λειτουργία του νοσοκομείου Φιλιατών θα πρέπει να ενισχυθεί. Έχω δουλέψει εκεί 10 χρόνια και ξέρω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούσε, τι προσπάθειες κατάβαλαν κάποιοι γιατροί, περισσότεροι, άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο, με όποια μέσα είχαν. Έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Κάποιες φορές μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα και δεν είχαν την υποδομή. Αυτά τα ξέρουμε όλοι και τα γνωρίζουμε και πώς λειτουργούσαμε και πώς λειτουργούν. Τώρα, στις υπόλοιπες δομές, κέντρα υγείας, τα ιατρία του ΕΟΠΗ και μιλάμε για το πρωινή ΙΚΑ. Σίγουρα θα πρέπει κάτι να γίνει. Κατά τη γνώμη μου και την εμπειρία μου, ο τρόπος που λειτουργούν δεν είναι ο αποτελεσματικός για την παροχή που έχουν σχεδιαστεί. Θεωρώ ότι, και μιλάω κυρίως για τον ΕΟΠΗ του Λαδοχωρίου, κύριε Προϊστάμενε, θεωρώ ότι πρέπει η συγκεκριμένη δομή κάπως να αναδιαμορφωθεί. Τα κέντρα υγείας προσφέρουν σαφέστατο έργο, αλλά θέλουν τη βοήθεια και την υποστήριξη. Η θέση μου λοιπόν είναι αδιαπραγμάτευτο το ΤΕΠ, η λειτουργία του ΤΕΠ, για τον λόγο που έχει γίνει. Όταν λέμε ΤΕΠ, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Με το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή ενισχύουμε με όποιους τρόπους μπορούμε την επέκταση του νοσοκομείου και το υπάρχον κτίριο, έτσι και υλικοτεχνικά, και αναδιάρθρωση των υπόλοιπων δομών. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εμπούνης που θέλει να φύγει. Και εγώ που θέλω να φύγει. Και άλλοι θέλουν να φύγουν. Ναι, εντάξει, όσο πιο σύντομα γίνεται να το πω. Εγώ δεν είμαι γιατρός, μπορώ να μιλήσω. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Αποστόλης Σεγγονής, είμαι γιατρός επαγγελματίας στο παιδικό συγκομενίτσα και παράλληλα εργάζομαι στην μονάδα υγείας της ΕΟΠΗ. Ήμουν ο καρδιακός σύμβουλος όταν αποφασίστηκε η ίδρυση του τμήματος επιγόντων περιστατικών και βέβαια τότε είχε τεθεί θέμα νοσοκομείο συγκομενίτσα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Υπάρχει το νοσοκομείο των Φιλιατών, εάν θα γίνει το ΤΕΠ συγκομενίτσα. Και είχα συμφωνήσει βεβαίως για πολλούς λόγους. Όμως, προβλέπεται πώς θα λειτουργήσει αυτό το ΤΕΠ. Δηλαδή, όλα αυτά που ακούγονται τώρα, με το κ. Γίνης ανέφερε αυτά, είναι απλώς για να λέγονται και θα δώσουμε άλλοι να μην λειτουργήσει καν το ΤΕΠ. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν γιατροί από τη μονάδα υγείας ή από το κέντρο υγείας και να δουλέψουν το ΤΕΠ. Το ΤΕΠ θα δουλέψει αποκλειστικά σαν ΤΕΠ. Τι θα γίνει με τον οργανισμό του, θα βρεθεί τρόπος. Σαν ένα μικρό ανεξάρτητο νοσοκομείο. Το ΤΕΠ συνεπικουρικά θα συνεργάζεται με το νοσοκομείο Φιλιατών, αλλά είναι μια στην ουσία ανεξάρτητη μονάδα. Όσον αφορά το κέντρο υγείας και τη μονάδα υγείας, έτσι όπως είναι τώρα, βεβαίως υπάρχει ένα αλλού, δεν εξυπηρετεί κάτι. Πρέπει αυτά τα δύο, να βρει μια λύση από τα δύο. Πρέπει σίγουρα να συμφωνευτούν. Τώρα το καθεστώς εργασίας των ιατρών στη μονάδα υγείας και στο κέντρο υγείας είναι διαφορετικό, αλλά αυτό μπορεί νομίζω να ξεπεραστεί. Πιστεύω ότι μια τέτοια συμβάλευση θα μπορούσε να γίνει μεταφορά των γιατρών του κέντρου υγείας στη μονάδα υγείας του ΕΟΠΗ στην Οικουμένητσα. Το ΤΕΠ πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί να λειτουργήσει με καμία άλλη μορφή. Θα λειτουργήσει σαν ΤΕΠ. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα κληθούμε να πιστέψουμε όλα αυτά τα οποία λάβουμε για να δημιουργήσουμε αυτό το ΤΕΠ. Και θα πάει άχρηστη μια προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Να μην σας κουράζω. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Φυσικά δεν πρόκειται να σας μεταφέρω και δεν έχει κανένα νόημα εδώ και 20 χρόνια που ασχολούμαι συνδικαλιστικά, τουλάχιστον μέσα στα πλαίσια του Διατηρητικού Συλλόγου, τις εμπειρίες μου, ούτε πρόκειται να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια και τι είναι το νοσοκομείο Φιλιατών και τι είναι τα κέντρα υγείας του νομού και τι προσπάθειες κάνουν οι γιατροί κτλ. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Με λίγα λόγια,
είναι αδύνατο να προχωρήσει οτιδήποτε σωστά σε ένα πλαίσιο μιας πολιτικής που θεωρεί την υγεία εμπόρευμα. Από τη στιγμή που τίθεται θέμα κέρδους από τη λειτουργία των δομών υγείας, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να λειτουργήσει κάτι επ' ωφελία του κοινωνικού συλλόγου, στην προκειμένη περίπτωση του ελληνικού λαού. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό που περιέγραψε ο καρδιολόγος από το Κέντρο Υγείας, ο κ. Σαμαδάκης. Στο τέλος να χαθούν τα πάντα. Ας αποφασίσει η τοπική κοινωνία, εγώ πλέον τώρα μιλάω μελλοντολογικά, διαχειριστικά και τώρα αυτό είναι, διαχείριση. Τι θέλει. Θέλει ένα νοσοκομείο, ας το παλέψει. Θέλει ένα ΤΕΠ, ας το παλέψει. Τίθεται ένα ερώτημα. Η παγκόσμια πρωτοτυπία. ΤΕΠ και μητρική δομή νοσοκομείου στους φιλιάδες. Επίσης, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και θέματα όπως είναι, ας πούμε, το κέντρο υγείας του Μαργαριτίου, το αν έπρεπε να γίνει ή όχι. Ας συζητάμε και τέτοια πράγματα, μπορεί και να μας στενοχωρούν. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτές τις δομές που κρίνονται, έχουν ήδη κρυφθεί ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν να λειτουργούν. Όχι στη βάση του αν υπάρχουν ανάγκες πραγματικές ή όχι, δεν μπορεί κάποιος επαρχία φιλιατού ή Μαργαριτίου να χρειάζεται και έχει ανάγκες. Αλλά εδώ έχουμε αιωκικές και τροϊκανές διρεκτίβες. Και για να κλείσω, σύμφωνα με αυτά τουλάχιστον που ξέρω εγώ και ακούω συνεχώς, το νοσοκομείο Φιλιατών της ΚΟΣ βρίσκεται σε μια θέση πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την απόδοσή του, με την παραγωγικότητά του. Και τολμώ να πω κλείνοντας ότι ίσως είναι και εντελώς λάθος το να λες αυτή τη στιγμή και να χαίρεσαι ότι ανεβάζεις τις κλίνες, γιατί αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι μπορείς να μειώνεις ακόμα περισσότερο αυτό που εκτιμούν εκείνοι παραπάνω που αποφασίζουν όσον αφορά την ανταποδοτικότητά σου. Κλείνω λέγοντας ότι συγγνώμη, αλλά με τα στοιχεία που υπάρχουν, ούτε νοσοκομείο Φιλιατών μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ούτε σωστή μεταφορά μπορεί να γίνει, τα ξέρουμε όλοι, αλλά κινδυνεύει και αυτή η δομή εδώ που λέμε ΤΕΤ να μην λειτουργήσει και ίσως, μπορεί να είναι πολύ αυθαίρετο αυτό που θα πω, να ακούγονται ίσως όχι τόσο ουτοπιστικά τα σενάρια, γιατί δεν το δίνουμε και σε κάποιον ιδιώτη, θα το κάνει και ένα ωραίο θέρετρο, ίσως μάλλον κατάλημα, έχει ωραία θέση. Συγγνώμη που σας καθυστέρησα. Καλησπέρα σας. Ναι, μετά από το Προπηδάκι του Φαρμακευτικού Σύλλογου. Τελικά βλέπω ότι μάλλον έχει φτάσει ο κόπος στο φθένι, γιατί μέσα σε τρεις μέρες έχουν γίνει από τους γιατρούς δύο εκδηλώσεις. Μάλλον είναι δύσκολα τα πράγματα. Πριν λίγο αναφερθώ στο θέμα του φαρμάκου, γιατί πολλοί ιδιώτες γιατροί βλέπουν να συνταγογραφούν και δεν βρίσκουν οι ασθενείς τους τα φάρμακά τους ή δεν υπάρχουν ορισμένα φάρμακα ή τέλος πάντων γίνονται διάφορα, θα ήθελα να βλέπουμε, ακούω με έκπληξη εδώ πέρα, ότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα δεν έχουμε γιατρούς, ότι συνταξιδοτούνται και δεν αντικαθίστανται εδώ πέρα. Έχουμε νοσοκομεία χωρίς καθαρίστριες. Τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή, πού οδηγούμαστε, δηλαδή, τζοτζάμπα. Στέκομαι στον συνάδελφο τον κύριο Κιτσάτη. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα. Πρέπει άμεσα να χρηματοδοτηθεί από το κράτος, που εμείς είμαστε φορολογούμενοι πολύ στο πληρώνουμε και δεν βλέπουμε πώς θα γίνει αυτό. Τέλος πάντων, να πω λίγο για τα φάρμακα. Δεν ξέρουν οι περισσότεροι ότι τα φαρμακεία, όχι αστεία, έτσι πολύ σοβαρά, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας. Γιατί? Απλά είναι μήνας Ιούνιος και δεν μας έχουν πληρώσει το Φλεβάρι. Μέχρι χθες, ό,τι φάρμακο έχουμε δώσει στους ασφαλισμένους, το έχουμε πληρώσει την τσέπη μας. Θέλω να καταλάβουν όλοι ότι οι ασφαλισμένοι όλης της Ελλάδας, του ΕΟΠΗ, τα πείτε, είναι ασφαλισμένοι από τους φαρμακοποιούς για το τελευταίο τετράμινο. Τότε πληρώσει το ΕΟΠΗ, θα έχει εξαφανίσει και το Φλεβάρι, ξέρω εγώ. Για να δούμε την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη, μπορεί να πληρώσει και το Φλεβάρι. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, σχετικά με τις ελλείψεις. Παίζονται διάφορα παιχνίδια. Όταν το φάρμακο. Καταρχάς, έχει το φάρμακο φθηνή πάρα πολύ στα χαρτιά. Στο 1 τρίτο, στο μισό της τιμής, τα περισσότερα φάρμακα.
πώς είναι το μαγικό οι συμμετοχές των ασφαλισμένων να έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί και εκεί που δεν πληρώναν τίποτα να πληρώνουν, αυτή η πατέρα, μόνο αυτή η κυβέρνηση θα μπορούσε να την βρει δηλαδή. Δηλαδή, πρώτη φορά η κυβέρνηση δηλαδή, λέει, το φάρμακο αυτό εγώ από το αποζημιώνω 20 ευρώ, το λέει η εταιρεία 20 ευρώ, δεν μπορώ να επιβάλλω τίποτα στην εταιρεία, την αφήνω ασύντοτη, αλλά εγώ δικαιολογώ 8 ευρώ. Και τα υπόλοιπα τα πληρώνει ασφαλισμένος από την τσέπη του. Μα τέλος πάντων. Πρέπει δηλαδή να εξηγηθούν ορισμένα πράγματα για να καταλάβουν και οι ασφαλισμένοι και όλος ο λαός πού πηγαίνουμε. Και θέλω να ενημερώσω ότι εμείς, σαν φαρμακοποί, ζητάμε φτηνό προσιτό φάρμακο δωρεάν σε όλους τους ασφαλισμένους. Και φάρμακο που θα χορηγείται με ασφάλεια και όχι από τα σούπερ μάρκετ. Και θέλουμε, για αυτόν τον λόγο θέλουμε να συμμετάσχουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είμαστε οι μόνοι που διανυκτερεύουμε, ο μόνος κλάδος τζάμπα. Προσφέρουμε δηλαδή από μόνοι μας στο κοινωνικό σύνολο, σε όλη την Ελλάδα, σε νησιά, σε κριτικές περιοχές. Τι άλλο θέλω να πω, ευχαριστώ. Τι να πω.